Σάββατο 2 Δευτέρου 2008. 14η Παιδαγωγική Ομιλία. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητα το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάσης κυλίδος και σώσουν αθέτας ψυχάς ημών. Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, εξού γαρανέτη λεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζοντους εν σκότη, Εφραίνου και εσύ πρεσβήτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλεστον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Το παρεσμένο Σάββατο μετά την ομιλία αυτή, κάποιος που παρακολούθησε την ομιλία από εδώ, δεν ξέρω ποιος, δεν μου άφησε όνομα στο κινητό, μου άφησε ένα μήνυμα. Μου λέει, αυτά που μας λέτε είναι παραμύθια. Αυτά δεν γίνονται, μου. Το σκέφτηκα το πράγμα αρκετά και λέω, έχει δίκιο αυτός ο άνθρωπος. Που αυτά που λέω είναι παραμύθια, δηλαδή περιγράφουν τη ζωή των Αγίων. Γιατί πραγματικά με τον τρόπο που ζούμε εμείς, αυτά είναι παραμύθια δηλαδή. Είναι τελείως άλλα πράγματα. Ξέρουμε από τη δική μας πραγματικότητα. Και καμιά φορά και έτσι που λειτουργεί η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, όλα αυτά που λέμε εδώ είναι παραμύθια. Τόσο πολύ απέχουμε αυτή την πραγματικότητα που κατάλαβα το φίλο, τη φίλη, δεν ξέρω. Του είχε μέσα το κινητό του, αλλά δεν ξέρω ποιο αριθμό, ούτε με νοιάζει ποιο είναι. Ήταν μια καλοπροαίρετη κριτική και το την καταλαβαίνω και την κατανοώ και την αρπάζω εγώ σαν ευκαιρία ότι. Εγώ θα συνεχίσω να λέω παραμύθια, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αν δεν αναμετρηθούμε με αυτό το παραμύθι, θα χάσουμε τη ζωή μας. Γιατί σε όλα τα επίπεδα αυτά είναι παραμύθια αυτά που ζούμε με τελείως άλλο τρόπο. Και ακόμη και τα δρόμενα, τα εκκλησιαστικά. Δηλαδή, καμιά φορά μας οδηγούν στον κατάσταση που είναι παραμύθια. Βλέπετε τώρα θα έχουμε εκλογή του Αρχιεπισκόπου. Δεν είναι έτσι, μην την κάνουμε την ιστορία ένα σόου, ας πούμε, και ένα φέστιβαλ. Εδώ δεν είναι χώρος πολιτικής, ούτε χώρος διαμάχης πολιτικών κομμάτων, ούτε αντιπαλών. Ιδεολογιών, είναι ο χριστιανισμός. Δεν υπάρχουν αντίθετες ιδεολογίες. Όλα πρέπει να γίνουν πολύ ταπεινά και σιωπηλά και λιτά. Χωρίς να πάρει μουρδιά κανείς δηλαδή. Έτσι, όλα να γίνουν με ένα σιωφιλό τρόπο. Όσο μπαίνει φανφάρα στην Εκκλησία, αυτά τα αληθινά φαίνονται παραμύθια πια. Γιατί προβάλλεται το κοσμικό στοιχείο, φανφάρα, μεταφέρουμε στην Εκκλησία τα μοντέλα τα πολιτικά, πολιτικά κόμματα, αντιπαλότητες, διαμάχες, παρατάξεις. Τα μεταφέρουμε εκεί και όλος ο χώρος ο δημοσιογραφικός, δεν καταλαβαίνουν κάτι άλλο φυσικά. Ακούγεται η λέξη εκλογή και το βλέπει με οποιαδήποτε πολιτική εκλογή. Και αυτά που λένε είναι παραμύθια φυσικά. Αυτονόητο είναι. Αν τζιμπήσουμε και πέσουμε αυτή την παγίδα, δηλαδή είναι παραμύθια. Αλλά σας είπα ότι θα επιμένω εγώ να λέω παραμύθια, δεν έχω άλλη δυνατότητα να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Και σε όλο αυτό το χάος που ζούμε γύρω μας, μπας και από το παραμύθι φύγει μια αλήθεια. Έτσι ξεκινάνε και τα παραμύθια τα παιδάκια, μπας και καταλάβουν και κάτι αληθινό από τη ζωή. Είναι όμορφο που λέμε στα παιδιά μας παραμύθια, γιατί στα παραμύθια βρίσκουμε την πραγματική ζωή. Όλα είναι ωραία, όλα είναι όμορφα. Όλα είναι φωτοφόρα, είναι αλήθεια. Εμείς χάσαμε το παραμύθι από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν να συνεχίσω σήμερα με ένα ή κάποια άλλα παραμύθια μέσα από τη ζωή στον Αγίο Παναλίο. Αναλύω το Δεκέμβριο και είμαι στις 18 του Δεκεμβρίου. Υπάρχει ένας Άγιος που λέγεται Όσιος Μιχαήλ, ο Σύγγελος Ομολογητής. Πού να το ξέρετε τώρα, περισσότεροι από αυτούς είναι ανώνυμοι και φανταστείτε πόσοι άλλοι ανώνυμοι υπάρχουν. Που κάνανε συγκλονιστικά πράγματα και ούτε κανείς πρόλαβε να καταγράψει αυτά που κάνανε γιατί κανείς δεν τα ξέρει. Ή κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί τους. Εμείς παρουσιάζουμε αυτοί που γνωρίστηκαν και τιμήθηκαν τουλάχιστον. Και από το λαό και αυτή η τιμή προχώρησε την τιμή αυτή στην Εκκλησία να τους αγιοποιήσει. Άρα και αυτά που λέμε είναι μια σχετικότητα ομορφιά ζωής. Αλλά εμείς να γνωρίσουμε μερικά πράγματα εδώ για τον Άγιο Μιχαήλ τον Σύγγελο, τον Ομολογητή. Η καταγωγή του ήταν από τα Ιεροσόλυμα και ήταν γόνος μιας ευλαβούς οικογένειας. Έχω αναφέρει και άλλη φορά την έννοια της ρίζας της οικογένειας. Πόσο καθοριστική όχι είναι για μια παιδιά, δεν το ξαναπώ τίποτε. Και ήταν ένα παιδί που σπούδασε, που το βάλανε να μάθει γράμματα. Ήταν οικογένεια, δηλαδή είχε δυνατότητες. Όταν εκοιμήθη ο πατέρας του, μέσα από το χώρο των σπουδών του, κατάλαβε πως γι' αυτό η κατεξοχήν σπουδή ήταν η σπουδή των πραγμάτων του Θεού. Αυτό θεώρησε την πιο υψηλή σπουδή. Μελέτησε ότι γράμματα μπορούσε να μελετήσει, κατάλαβε ότι αυτή η σπουδή είναι η μελέτη ζωής και θανάτου δηλαδή.
Μελέτη ζωής κάνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ξέρω ότι μελετούμε επιστήμες, τα πράγματα του κόσμου, την κοινωνία μας. Μελέτη ζωής κάνουμε. Μελέτη θανάτου λίγοι κάνουν. Η Εκκλησία τα συνδυάζει και τα δύο. Ούτε χάνει ποτέ την εδώ πραγματικότητα και είναι μέσα στα πράγματα του κόσμου. Και αφωνάζουν μερικοί και να λένε η Εκκλησία δεν πρέπει να μιλάει για τα πράγματα του κόσμου. Να μην λέει τη γνώμη. Πρέπει να τη λέει και να τη λέει χίλιες φορές. Αν ο γιατρός δεν μιλήσει, ποιος θα μιλήσει. Αν υπάρχει άλλος γιατρός που μπορεί να προσδιορίσει με καθαρό μάτι τους καρκίνους της κοινωνίας μας, είναι η Εκκλησία μόνο. Αν υπάρχει καθαρό μάτι εννοείται. Αν δεν υπάρχει, κουταμάρες λέμε. Αλλά όταν απεμπολούν το λόγο της Εκκλησίας να γιατρέψει κάτι και λένε η Εκκλησία μην μιλάει για τα πράγματα του κόσμου, μιλάει τα δικά της, κουταμάρα λένε. Πιστρέψτε με να πω, βλακίες λένε. Και όλοι λένε να βγαίνει αρχιεπίσκοπος που δεν θα παρεμβαίνει στα πράγματα του κόσμου. Ποιος εμποδίζει να κάνουν τι θέλουν. Αλλά την αλήθεια θα την πούμε. Άλλο να κάνουμε ένα κόμμα δικό μας και όλο να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή όλες αυτές τις μέρες τώρα θα ακούμε εντόνως πολλαπλασιαζόμενες, ατέλειωτες δηλαδή, ασυναρτησίες, γιατί ακριβώς μπρέκεται το ήθος της Εκκλησίας με τα πράγματα του κόσμου. Ναι, η Εκκλησία λοιπόν θα έχει λόγο για τα πράγματα του κόσμου και πολύ ουσιαστικό. Και κάνει μελέτη ζωής και θανάτου. Και σας έλεγα πριν από λίγο πως αυτή η μελέτη ζωής είναι πλεονάωσα για τα πράγματα του κόσμου. Τη ζωή μελετούν, αλλά το θάνατο κανείς δεν το μελετάει. Είναι εκείνο το οποίο το απεμπολούμε δηλαδή. Μετά κάποια στιγμή θυμόμαστε το θάνατο, ορολογούμε λίγο πάνω στο θάνατο και μετά συνεχίζουμε τη τραγωδία της ταρμένης ζωής μας. Ήταν τότε 25 ετών που θέλησε να ασχοληθεί πιο βαθιά με τη μελέτη ζωής και θανάτου, που ήταν γι' αυτόν ο μοναχισμός, και σύντομα μπήκε σε ένα χώρο μέσα όπου άρχισε να ασκείται με άλλους μοναχούς. Και έκανε την άσκηση όπως κάνει η Ορθοδοξία μας. Προσέξτε, ό,τι κάνει η Ορθοδοξία μας, τι έχει η Ορθοδοξία, αυτό που έχει. Ένα κοινόβιο όπως ζει, έτσι έχουν τα διακονήματα, έτσι είναι οι τράπεζες, έτσι τρώνε αυτό που τρώνε. Ασκήθηκε 18 χρόνια στην ταπείνωση και την υπακοή. Βλέπετε, άλλος βγάζει πανεπιστήμιο, πάει, κάνει διδακτορικό, κάνει. 14, 15, 18 χρόνια. Μετά από το βασικό κύκλο των σπουδών του, σπούδασε αυτή τη μελέτη ζωής και θανάτου 18 χρόνια. Με απόλυτη ταπείνωση και σιωπή, μη ελπίζοντας σε κάποιο πτυχίο βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη τομή της παιδείας, αρκετά ξεχασμένη, ότι αυτός τώρα που επιδίδεται στη ζωή μελέτη ζωής και θανάτου, κανείς δεν δώσει ένα πτυχίο που να το πει, έμαθε να γνωρίζει πώς θα πεθάνει. Και τα μεγαλύτερα πράγματα στη ζωή μας δεν ανταλλάσσονται, ούτε ανταποδίδονται, ούτε εκφράζονται με ένα πτυχίο. Άλλη μανία του κόσμου δηλαδή. Αυτή είναι άλλη τρέλα. 18 χρόνια λοιπόν βαθιές σπουδές στην ταπείνωση, χωρίς φυσικά κανένα αντάλλαγμα και πτυχίο, ούτε ακόμη περισσότερο καμία καταξίωση από τα πράγματα του κόσμου. Εμείς για να κάνουμε κάτι καλό θέλουμε καταξίωση, αναγνώριση κάποιων τίτλων κτλ. Πόσο μπορεί να μας στείλουν οι τίτλοι εκκλησιαστικοί που είναι προς ταπείνωση, προς διακονία, προς υπηρεσία του λαού, αυτοί οι τίτλοι να μας κολλάσουν. Γι' αυτό βλέπετε η πολιτική τώρα βλέπει και λέει τη λέξη αρχιεπίσκοπος και το βλέπει σαν ένα αξίωμα πολύ υψηλό. Κάνω λάθος. Είναι το χειρότερο και ταπεινότερο αξίωμα που έχει η Εκκλησία μας. Και ακόμη χειρότερο και ταπεινότερο είναι να είσαι πατριάρχης. Αλλά αυτό που να τα πιάσουν οι δημοσιογράφοι, ακόμη και οι πολιτικοί. Και εμείς δεν τα πιάνουμε καλά-καλά. Γι' αυτό γίνεται η μάχη περί εξουσίας με κοσμικό τρόπο, αν θα γίνει. Που δεν πρέπει να γίνει. Είναι ό,τι χειρότερο θα σου δώσουν δηλαδή. Πρέπει να σηκώσει τις πλάτες ένα βάρος, χωρίς να πεις, χωρίς να μιλήσεις, χωρίς να φωνάξεις και να πάρεις πάνω σε όλες τις ευθύνες. Αλλά κανείς δεν το βλέπει αυτό το πράγμα, γιατί πάλι τα μοντέλα είναι κοσμικά συνέχεια, επειδή είμαστε στα γεγονότα αυτών των ημερών, μου έρχονται αυτά τα μοντέλα μπροστά μου να κάνουν τη συγκριτική λοιπόν. Η Εκκλησία τα αξιώματα τα δίνει, όχι με πτυχία, όχι ως αναγνώριση κάποιων καλών προσπαθειών, για να σου δώσει μεγαλύτερο βάρος. Και είναι μεγάλη αυτή η τιμή και ευθύνη που σου δίνει η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν 18 χρόνια κάθισε εκεί και ασχήθηκε στη μελέτη σπουδής και θανάτου, ζωής και θανάτου. Και μετά ο ηγούμενος αποφάσισε να τον κάνει πρεσβύτερο και δρατώμενος αυτής της ευκαιρίας, ο Μιχαήλ πήρε ευλογία να αποσυρθεί σε ένα μικρό σπήλαιο για λίγο καιρό για να μπορεί να προσευχηθεί. Βλέπετε τον χειροτονεί, είναι μοναχός και παρακαλεί να μπορεί να ασκηθεί, δηλαδή όταν παίρνει και μια τέτοια ευθύνη, δηλαδή αυτό θέλει λίγο ένα μάζεμα του νου για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό που θα λειτουργήσει. Και πάντα Εκκλησία μέσα για αυτή την παράδοση δηλαδή, ότι η προετοιμασία για ένα αξιώμα στον κόσμο είναι άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι σπουδές, να είναι εμπειρία που έχεις, ενώ σε όλα άλλα πράγματα στην Εκκλησία δεν είναι αυτό όμως. Είναι πόσο προετοιμάστηκες μελετώντας την εν Χριστώ ησυχία. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Που για μένα τον ιερομόναχο αυτό λειτουργείται μέσα από το μοναστήρι του. Για το δε εν το κόσμο ευρισκόμενο κληρικό αυτό θα δοκιμαστεί από το μνηματικό του. Υπάρχουν τρόποι για αυτό το πράγμα. Πιο αφανή είναι τα μεγέθη του ιερομονάχου. Τα άλλα είναι πιο αφανή μεν, αλλά μπορεί να διακριθούν.
Αλλά γίνεται μια προετοιμασία ησυχαστική για όλους τους χώρους. Δεν είναι το θέμα έτσι μου ήλθε, θα γίνει ησυχαστική προετοιμασία. Γι' αυτό βλέπετε κανονικά η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ειδικά για τους ορμονάχους που είναι εμφανέστατο, στέκεται ακριβώς. Πρέπει να ανήκει σε ένα μοναστήρι και να έχει ισχυθεί χρόνια σε αυτό το μοναστήρι, να έχει δοκιμαστεί στο μοναστήρι. Όχι να έχει δοκιμαστεί σε κάποιες διοικητικές και υπηρεσίες της Ιεράς Συνόδου. Αυτό είναι διοίκηση. Εντάξει, η Εκκλησία είναι μόνο διοίκηση. Αν δεν υπάρχει ησυχασμός, τι να την κάνω εγώ τη διοίκηση. Θα γίνει η διοίκηση δαιμονιώδης. Αν όμως υπάρχει ησυχασμός, η διοίκηση θα γίνει ησυχαστική. Εγώ δεν αρνούμαι τη διοίκηση, παντού υπάρχει διοίκηση. Στις πιο μικρές ομάδες κάτι διοικείται. Σε μια μικρή σκήτη, σε ένα κελί, κάτι διοικείται. Κάποιος ψωνίζει, κάποιος κάνει αυτό, κάποιος κάνει κάτι άλλο, κάποιος κατανέμει διακονήματα. Υπάρχει διοίκηση παντού. Αλλά υπάρχει αυτό το μοντέλο που σας είπα. Δηλαδή, τη διοίκηση την κάνω χωρίς ησυχασμό ή μη ησυχασμό. Εμείς λοιπόν κάνουμε τη διοίκηση ησυχαστική. Όχι τον ησυχασμό διοίκηση. Γι' αυτό το μοντέλο, ειδικά για τους μονάχους που αναδεικνύουν τους επισκόπους και τους αρχιερείς και τους πατριάρχες, είναι μοναστικό. Όπου λειτουργεί τα γρεφνώς, η ησυχία αυτή. Για τα μέτρα του κόσμου, για τον ιερέα, είναι η προετοιμασία που κάνει και μέσα από ενωριακά μεγέθη δηλαδή. Δεν εξεκράμασε, κάπου ζει, κάπου μετέχει. Σε μια εκκλησιαστική κοινότητα μετέχει. Και αυτό είναι το σωστό, όπως ο μοναχός βγαίνει από το μοναστήρι του, ο ιερέας θα γίνει ιερέας να βγει από την ενωρία του. Όχι να βρεθεί, ξέρω εγώ, ανώφο που μένει στην Αλεξανδρούπολη να χειροτηθεί στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ. Πρέπει να βγει από το σώμα της Εκκλησίας μέσα. Όπου όλοι το γνωρίζουν. Όπου όλοι λένε μετά στη χειροτονία του το άξιος, γιατί ξέρουν που είναι άξιος. Δεν το λένε επειδή πρέπει να είναι άξιος. Από το σώμα μια κοινότητα βγαίνει. Ο κληρικός ιερό μοναχός είναι, έγγαμος είναι. Αυτά είναι τα μεγάλα μεγέθη, αυτά τα ξεχάσαμε. Και εκεί όταν γίνονται εκκλησιαστικές παραδρομές ή σκάνδαλα, εκεί οφείλονται πάντοτε. Και παλαιότερα, όταν είχαμε πριν από αρκετά χρόνια, δύο χρόνια, τα λεγόμενα σκάνδαλα της Εκκλησίας, ενδελεχώς είχα αναλύσει αυτές τις αιτίες και τα είχα προσδιορίσει. Και φυσικά είναι αποφευκτές στην Εκκλησία μέσα να υπάρχουν τα σκάνδαλα. Ο Ε, λοιπόν, υπό Χριστό δεν έρχονται τα σκάνδαλα. Αλλά αν το μοντέλο συνεχιστεί έτσι, θα γίνουν και άλλα σκάνδαλα. Αν αυτή την ησυχαστική παράδοση δεν τη χρησιμοποιήσουμε, θα βγουν και άλλα σκάνδαλα. Αυτό είναι δεδομένο. Κανείς δεν αρνείται. Με πολύ λύπη το λέω. Ούτε ποτέ έχει χαίρομαι να βγαίνουν σκάνδαλα, αλλά δεν έχω άλλο κάτι να πω δηλαδή. Και δεν πρέπει να μαρασύρει η δίνη του κόσμου, σας είπα. Είναι τώρα μια κρίσιμη στιγμή. Η Εκκλησία τώρα πρέπει να δώσει εξετάσεις. Εδώ. Πώς θα γίνει η εκλογή του Αρχιεπισκόπου. Άσχετα τι λένε οι άλλοι, άσχετα τι ψάχνουν οι άλλοι. Άσχετα τι μοντέλα έχουν στο νου τους. Όλα να γίνουν ισοποίηση και να ταπεινώσει. Χωρίς διαπλοκές, χωρίς κομματισμούς, χωρίς τίποτα. Είναι να λειτουργεί στο Άγιο το Πνεύμα τέλος πάντων. Λειτουργεί και το ανθρώπινο μυαλό. Το Άγιο το Πνεύμα φωτίζει το ανθρώπινο μυαλό. Αλλά ησυχαστικό μυαλό προσέφεται αυτά τα πράγματα. Όχι που κάνει διαπλοκές και κομματίζεται γιατί πρέπει να βγει ο δικός του για να έχει μεγαλύτερα συμφέροντα. Έτσι είναι τα πράγματα και δεν μπορώ να τα αρνηθώ. Ξέρετε πάντοτε το κάνω. Είναι πάντοτε τηρώ την ευαγγελική και ορθόδοξη παράδοση που δεν μπορώ να κρίνω κανένα πρόσωπο. Αλλά έχω όλη τη δυνατότητα και την ευκαιρία να κρίνω καταστάσεις. Και αυτό το δικαίωμα κανείς δεν μπορεί να με το απεμπολίσει. Εγώ δεν είμαι δικαιοκρίτης ούτε αξιολογών κανένα πρόσωπο. Αυτό είναι η δουλειά του Θεού. Αλλά το να κρίνω καταστάσεις μπορώ να το κάνω χωρίς να φοβηθώ τίποτε. Το δικαίωμα το δίνει η παράδοσή μου επειδή είμαι Ορθόδοξος και επειδή είμαι Χριστιανός. Και αυτός ο λόγος δεν φημώνεται με τίποτε. Κρατήστε αυτή την παράδοση που φυσικά δεν την έχουν στον χώρο τον κοσμικό. Εκεί κρίνουν πρόσωπα, καταρακώνουν πρόσωπα, άσχετα αν είναι αλήθεια ή όχι αυτό που γίνεται. Εμάς μας ενδιαφέρει η θεραπεία με καταστάσεως και ταυτόχρονα του προσώπου. Η κατάσταση θεραπεύεται αν διαπιστώσω τα καρκινώματα και το πρόσωπο θεραπεύεται αν δεν το πετάξω από το παράθυρο κάτω δηλαδή. Να το κρατήσω κοντά μου, να το γιατρέψω. Αν λοιπόν τον κατηγορήσω και τον μπροστιάσω και τον οριζηλέψω στον κόσμο, τον διέλυσα τον άνθρωπο αυτό. Μην κουράγει και να μετανιώσει. Η μόνη επιλογή του, θα έλεγα έτσι, η ιουδαϊκή επιλογή είναι να αυτοκτονήσει κρεμασμένο σε ένα δέντρο. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Βλέπετε τώρα ψάχνουν. Αυτή είναι η υποκρισία τη κοσμική ζωή. Ψάχνουν ποιο στέει γιατί εκείνο ο γραμματέα πιτσάει το παράθυρο. Όλοι φταίμε. Αν καθιερώσουμε αυτό το είδο. Ότι έκανε κάτι, σε δημοσιεύουμε, σε μπροστιάζουμε. Τι ψάχνουν δηλαδή, ποιο κουβάλει στον DVD, τόσο γελίο είναι δηλαδή. Αφού καθιέρωσαν τέτοιο ήθο. Και όπω κάνει κάτι, τον προστιάζουν δημόσια και δεν τον αφήνουν την ευκαιρία να μετανιώσει, να γίνει άγιο στο μέλλον. Μόλι φταίνε, τι ψάχνουν δηλαδή. Γελάω κάθε μέρα με αυτά που ακούω. Και το θέμα είναι ποιο είδε ή δεν είναι τον DVD. Μα εσεί φίλοι μου το κάνετε αυτό το ήθο. Με την πρώτη ευκαιρία φωνάστε τα πρόσωπα. Κρατήστε αυτέ τι διακριτικέ γραμμέ. Μα γι' αυτό έκανα αυτέ τι ομιλίε. Όχι για να ακούτε παραμύθια όπω σα είπα στην αρχή. Για να μπορούμε να έχουμε όπλα και εγχειρίδια για την καθημερινότητα της ζωής μας. Γιατί μετά είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Και εγώ και εσύ, αν ο άλλος πήδηξε από το παράθυρο. Και ας φαίνεται που δεν το ξέρω ποτέ γιατί δεν έκανε τίποτε μαζί του.
Και μόνο αν τον κατηγόρησα δημόσια, έχω ευθύνη. Είμαι ευτυχώς αυτούργος. Τι ψάχνουν λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της δημοκρατίας, των ελευθέρων σκέψεων, της φιλοσοφίας, του ελευθέρου διαλόγου? Έχουν να μου πούνε κάτι άλλο για αυτά τα επιχειρήματα? Αλλά έχω το δικαίωμα να κάνω προορισμό θεραπευτικής για θαρμένες και σαπισμένες κοινωνικές καταστάσεις. Τέρμα. Χωρίς να λέω πρόσωπα. Μου το δίνει το δικαίωμα ο Χριστός πρώτα. Ο μη γραμματής και φαρισαί υποκριτέ. Είπε τη φθορά μιας καταστάσεως, μια τάξεως. Δεν έφερε κανένα πρόσωπο. Αυτά είναι αξιώματα. Και κανείς δεν μπορεί να μου βάλει καμιά υπακοή να μην κρίνω καταστάσεις, όχι πρόσωπο. Ξέρετε, η υπακοή δεν φημώνει. Η υπακοή είναι για να γίνεις καλύτερος, να βελτιωθείς, να θεραπευτείς. Είναι παρακτός αιρέσεις και αμαρτίες η υπακοή, δεν είναι? Εδώ αν κάποιος με φημώσει είναι αμαρτία δηλαδή. Γιατί δεν με αφήνει να προσδιορίσω μια θεραπευτική που θα θεραπεύσει. Είναι, θα μου πείτε, δική μου θεολογία, αλλά αυτή είναι η θεολογία. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα αναδειχθείτε κληρικός, βλέπετε πώς γίνει η κληρική, σας έλεγα. Από ησυχαστικές παραδόσεις. Ή από το μοναστήρι ή από την ορία, σας είπα, που θα πείτε τι είναι ορία. Η ενορία είναι η ησυχαστική παράδοση. Περασμένη μες στον κόσμο. Εμείς κάνουμε αυτό το πολιτικό σχήμα και λέμε μοναστήρι και είναι ωραίο ο κόσμος. Πώς γνωριστήκαμε εκεί δηλαδή? Δηλαδή η ησυχαστική παράδοση του μονάχα ένα μοναστήρι, όπου οι άνθρωποι ησυχάζουν, μπλέξαμε τη λέξη ησυχία με την ησυχαστική παράδοση? Καμιά ησυχία του κόσμου με την ησυχαστική παράδοση. Δεν αντιβρώσει μια ερημιά και να μην κουράζουμε, να μην οχλούν τα κουνούπια και οι άνθρωποι. Κάτι άλλο είναι η ησυχαστική παράδοση, που είναι κάτι πολύ δυναμικό και η Εκκλησία παλεύει την ησυχαστική παράδοση έτσι μέσα στον κόσμο, μέσα στα χειρότερα μεγέθη. Οι τρεις πέδες ενδικαμένο είναι, ας πούμε, ρίζες και προτυπώματα της ησυχαστικής μας παραδόσης. Ο Δανίλης στο Λάκκο των Λεόντων, το ίδιο πράγμα είναι. Η ησυχαστική παράδοση ανδρώνεται μέσα στα καμίνια. Και όποιος αντέχει αυτό το καμίνι και το αντέχει θεοπρεπώς και ενταπεινώσει, μετέχει στην παράδοση την ησυχαστική. Η ησυχαστική παράδοση την καθιερώνει ουσιαστικά και τη σφραγίζει ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό του. Με τον τρόπο αντιμετωπίζει το Σταυρό. Έτσι λοιπόν αυτή η ησυχαστική παράδοση που αναδεικνύει τους ανθρώπους, τους διακόνους, οι κληρικούς ή άλλα διακονήματα που αναδεικνύει, τα αναδεικνύει μέσα από φορείς ησυχαστικών παραδόσεων. Η ενορία είναι, η μοναστήρι είναι. Και όπου βγαίνει μέσα από τη σάρκα ενός σώματος. Δεν είσαι ένας ξεκρέμασος οργό ψευτοχαρισματούχος που κάπου ξεπετάγεσαι για να είσαι χαρισματούχος. Βγαίνεις από μια σάρκα. Πολλοί σε ξέρουν. Και όλοι συναγνωρίζουν ή σε απορρίπτουν. Έχει μεγάλη σημασία. Αυτό το άξιος που λέμε σχηροτονία δεν είναι κάτι γελίο. Είναι το αποτέλεσμα μιας εμπειρίας. Πώς φωνάζεις άξιος, αν δεν ξέρεις τι είναι? Εν πάση περιπτώσει, αυτό μου τα ανοίγει αυτή η πρόταση το πέρα αυτού του Αγίου Παναλίου, του Μιχαήλ, του Συγγέλου, του Ομολογητού, γιατί πέρασε από αυτά τα κανάλια, θα έλεγα, αν επιτρέπετε. Και κάθε 18 χρόνια και σκείται και γίνεται κληρικός. Και ακριβώς για να καλλιεργήσει βαθύτερα πριν να ολοκληρωθεί το έργο του μέχρι το τέλος της ζωής του, παίρνει ευλογία να καθίσει λίγο ησυχαστικά σε ένα μικρό ησυχαστήριο και να ασκηθεί, και ακριβώς για να ωφεληθεί σε αυτή τη σύντομη περίοδο της διακονίας του ησυχασμού, ο ηγούμενος του μοναστηριού που ανήκει δεν τον αφήνει μόνο, του βάζει και δύο αδελφούς πλάι που να είναι κοντά του, για να μπορούν να ζουν εν κοινωνία, δηλαδή εν τριαδολογία. Και πάλι η κοινωνία αναδεικνύεται εδώ. Σας το έχω πει και άλλες φορές, ο μοναχισμός ως αναχωρητισμός ενός ανθρώπου είναι έκτακτη περίπτωση και που γίνεται μονάχα κατά από ειδικές συνθήκες. Δεχόμαστε δηλαδή την αναχώρηση από ένα μεγάλο κοινόβιο για λίγο καιρό σε κάποιο κάθισμα, σε κάποιο μετόχιο για λόγους ησυχασμού και ησυχίας, αλλά πάντοτε με κοινοβιακά μεγέθη. Εξάλλου και όλα τα μετόχια, τα αγιορείτικα, τα μοναστηριακά είναι μετόχια, δεν είναι το ενός ανθρώπου. Όπου μετέχουν σε αυτό κάποιες μικρές αδελφότητες, όπου λειτουργούν διακονήματα και το κοινοβιακό ησυχαστικό ήθος της Ορθοδοξίας μας. Αυτά κρατήστε σαν άξονες για όλα τα μεγέθη. Γι' αυτό βλέπετε η Ορθοδοξία, το έχω πει χίλιες φορές, λέει, ή μοναστήρι γάμος. Είναι τα σίγουρα μεγέθη, τα κοινοβιακά, όπου διασώζεται ο ησυχασμός. Προσέξτε, ο ησυχασμός διασώζεται. Τίποτα άλλο. Ο ησυχασμός διασώζεται. Έχω τη χαρά να δοκιμάσω ένα πρόγραμμα, ένα μοντέλο. Τι πρόγραμμα, δεν αυτά που έχει ξέμαστε, λέω προγράμματα, αλλά τα χαμένα προγράμματα είναι. Τα παιδιά που έρχονται εδώ να μου ζητούν, να κάνουν το γάμο. Παιδιά που δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω, άγνωστα παιδιά. Αλλά έχω μια ευθύνη. Και αρχίζω από αυτά τα μεγέθη. Του λέω εδώ πέρα πρέπει να μάθετε μερικά πράγματα την Εκκλησία μας, να περάσετε από κάποιο, ας το πω έτσι, εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τι τους κάνω? Δεν μιλώ σε αυτές τις 8-10 συναντήσεις για το γάμο. Μιλώ για την ησυχασμό. Και μέσα από την ησυχασμό μπορώ να δείξω το γάμο. Αυτή η ιστορία μεγάλη. Ότι ο γάμος θα αναδειχθεί ως κοινοβιακό μέγεθος μέσα από τον ησυχασμό. Αν δεν ησυχάσουν οι καρδιές τους μέσα, δεν βρουν ούτε τον αυτό τους, ούτε ένα τον άλλο, ούτε το δόδο δεν θα βρουν φυσικά. Δεν είναι έτσι? Αυτά έχουν μια ενότητα στην Ορθοδοξία μας.
αλλά να συνεχίσω εγώ τη ζωή του Αγίου Μιχαήλ, του ομολογητού του Συγγέλου. Αυτό λοιπόν τώρα το Μιχαήλ με τους δύο μαθητές που ήταν όλοι μαζί σε αυτό το μικρό κοινόβιο, τους ένωνε τόση αγάπη και τόσο δήλος, διάπειρος για την αλήθεια, ώστε ό,τι και να γινόταν δεν μπορούσαν να πτωηθούν από τίποτε. Είμαστε στις εποχές όπου λειτουργούσαν πολεμικές, αιρετικοί πολεμούσαν τους Ορθοδόξους. Είναι δύσκολες στιγμές, πάντοτε υπήρχαν τέτοιες ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά και αυτή την περίοδο που ζει ο Άγιος Μιχαήλ ο Σύγκελος έχουμε τέτοιες δύσκολες στιγμές, και εδώ είναι περίοδος όπου διώκονται πολλές φορές οι Ορθόδοξοι, και όταν ο Μιχαήλ φτάνει σε ηλικία 50 ετών, βρέπετε περούν τα χρόνια, δωρίστηκε σύγκελος από τον Πατριάρχη Θωμά και εγκαταστήθηκε μαζί με τους δύο υποτακτικούς του, οι οποίοι είχαν χειροτονηθεί ιερείς, στη Μονή των Σπουδαίων, που βρισκόταν μέσα στην πόλη του Ιεροσολύμου, κοντά στον Πανάγιο Τάφο. Αναδεικνύονται, λόγω και της αγωνιστικότητάς του Ορθοδόξου κατά των αιρέσεων, ανεκτή σύγκελος. Βρισκόμαστε στις αρχές του 9ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, οι Φράγκοι, μοναχοί του όρους των Ελαιών, πάντα υπήρχε μια ομάδα Φράγκων μέχρι σήμερα, υπήρχε και μοναστήρι Φράγκικο εκεί, θέλοντας να ακολουθήσουν τα ήθη της αυλής του Καρλομάνου, δημιούργησαν ταραχές στην Αγία Πόλη, απαγγέλλοντας το σύμβολο της πίστος με την αιρετική προσθήκη που ορίζει ότι το Άγιο Πνεύμα κορεύεται και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Σε αντίθεση προς όσα εδάσουν η Αγία Γραφή, η Οικουμενική Σύνοδη. Η γνωστή ιστορία του Φιλιόκβε. Είχε βγει νωρίς το Φιλιόκβε. Για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, τον 5ο-6ο αιώνα απεγγέλθηκε για πρώτη φορά στην Ισπανία. Έκτος αιώνας ήταν στην Ισπανία το Φιλιόκβε. Και εκ του Υιού. Η αίρεση αυτού του Αγίου Πνεύματος μέχρι σήμερα διατηρείται αγρευνώς στον χώρο του Βατικανού. Αυτό υπήρχε από τότε και ήταν από τότε σημείο διαφοροποιήσεως ουσιαστικής. Και από τότε αυτή η διαμάχη συνεχίζεται, όχι ως μια θεολογική διαμάχη. Προσέξτε. Φαίνεται που είναι θεολογική. Γιατί πολλοί θα πούν, δηλαδή, ολόκληρο συνεννισμός, ολόκληρη αλήθεια του Χριστού διχάζεται για αυτό το πράγμα. Όχι μόνο γι' αυτό, φυσικά. Υπάρχουν δεκάδες άλλες αιτίες. Αλλά ειδικά το Φιλιόκβε απέκτησε μια πολύ δυναμική, κυρίαρχη κατάσταση στον χώρο του διχασμού Ανατολής και Δύσος. Δεν είναι η μόνη αιτία, αλλά είναι η κυρίαρχη αιτία. Και φαίνεται που είναι η πιο θεολογική αιτία από όλες. Άντε να πεις ότι υποστηρίζεις ο Ροπάπος που είναι αλάθητος, φαίνεται που είναι κουτό δηλαδή. Κανείς δεν είναι αλάθητος. Και θα διαμαρτυρηθείς σε νόμα της δημοκρατίας. Για να πεις δεν μπορεί. Ας το πω έτσι. Να το καταλάβεις δημοκρατικά. Να πεις ότι θεωρεί ότι ο άγαμος είναι πολύ καλύτερος από τον έγαμο, γιατί ο γάμος είναι λίγο αμαρτία, το καταλαβαίνεις, δεν είναι σωστό πράγμα. Το πιάνεις λίγο, μυαλό να έχεις. Ο Θεός έκανε ποτέ τον άνδρα και γυναίκα να κάνουν αμαρτία? Εκεί κάτω πιάνεις και λες εντάξει, καλή ένσταση. Να πεις το ότι κάνει θεία λειτουργία και δεν δίνει στο λαό το αίμα του Χριστού παρά μόνο το σώμα του Χριστού, φαίνεται και αυτό δημοκρατικά άδικο, ας το πω έτσι. Και αυτό το πιάνεις. Το ότι πουλούσαν συγχωροχάρτια για να αγοράσει αγιώτα, και αυτό το καταλαβαίνεις. Λες κάτι συμβαίνει. Έχει πρακτική έκφραση μια φθοράς η κάθε αυτή αιτία που ανέφερα μερικές από τις αιτίες του διχασμού. Αυτό όμως γιατί? Είναι μια θεολογική διαμάχη. Μα για μας η θεολογία είναι πράξη ζωής. Δεν είναι θεολογική διαμάχη. Οτιδήποτε είναι θεολογικό και οτιδήποτε αποκαλύπτει τις αλήθειες του Χριστού είναι για την πράξη ζωής. Άρα αυτό που φαίνεται θεολογικό μεν είναι πράξη ζωής. Γιατί είναι πράξη ζωής? Και άλλη φορά το έχω προσεγγίσει, αλλά να τώρα είναι η αιτία εδώ πέρα που γίνεται διαμάχη του Φιλιόκβε και ο Μιχαήλ τότε να λαμβάνει αμέσως την υπεράσπιση Ορθοδοξίας και στέλνεται από τον Πατριάρχη μαζί με τους δύο υποτακτικούς του και ένα μοναχό Ιώβ, στον Πάπα Ρώμη, στον Λέοντα τον Τρίτο, τον στέλνει στη φωλιά του κούκου που λένε. Στο στόμα του Λέοντος. Ακόμη δεν ήταν το σχίσμα. Είναι αρχές 9ου αιώνα, είμαστε στο 811 τότε. Αλλά ήδη τότε είχαν αρχίσει να επικρατούν οι Πάπες που είχαν αυτή την νοοτροπία. Είναι η περίοδος που αρχίζουν να επικρατούν οι Πάπες που έρχονται από το βορρά δηλαδή. Τα φύλλα τα γερμανικά και τα φύλλα τα φράγκικα. Που μπλέκουν τη θεολογία με την πολιτική. Εκεί έγινε μεγάλη σύγχυση. Και αυτό παρέμεινε μέχρι σήμερα και μια σύγχυση. Βλέπετε, το Βατικανό κατέληξε να είναι μια πολιτική μονάδα. Ταυτόχρονα και ένας θρησκευτικός λεγόμενος χώρος. Αλλά είναι πολιτική μονάδα, δεν είναι κράτος. Το μπλέξιμο ξεκίνησε από την ιδιότυπη κοινωνιολογία των γερμανικών φυλών και των Φράγκων που κατέρχονται από το βορρά και θέλουν και αυτοί να αποκτήσουν κυριαρχία πάνω στο θρόνο του Βατικανού. Καταλαβαίνω που εδώ υπάρχει δύναμη. Και όπως έχει αυτό το θρόνο, έχει δύναμη. Λάθος. Εμείς όση ώρα μιλούσαμε για δυναμία. Και αφού λοιπόν ξεκινάει η ιδεολογία του από τη δύναμη, πρέπει αυτόν τον θρόνο να τον κάνει δυνατό. Κατέληξε να είναι κράτος. Μπαίνετε λίγο στην εντροπία της ιστορίας.
Από τότε λοιπόν που αρχίζουν να επικρατούν εναλλασσόμενα τα στοιχεία των παπών από τα φράγκα φύλλα με τους Ορθοδόξους, αυτό το παιχνίδι παίζονταν μέχρι το 1054 που οριστικοποιήθηκε πια. Βρισκόμαστε σε αυτό το μετέχνιο της αναλλαγής εδώ σε αυτή τη στιγμή, όπου μεταφέρουν πια μια κοσμική ιδεολογία με το φιλόκφε. Κάνουν μια λάθος σκέψη που λέει το εξής. Αν ο πατήρ λέει εκπορεύει το Άγιο το Πνεύμα, πότε εκπορεύει? Το εκ του πατρός εκπορευόμουν. Ο Χριστός το λέει. Το Πνεύμα το Άγιο, ο εκ του πατρός εκπορεύει. Από τον πατέρα εκπορεύει, ο Χριστός το λέει. Λένε εκείνοι, δεν μπορεί να με εκπορεύεται για τον Υιό, αφού είναι ίση ο πατέρας με το Υιό. Και αφού το εκπορεύει ο πατέρας, δεν μπορεί παρά να το εκπορεύει και ο Υιός. Είναι μια λάθος δημοκρατία είναι. Γιατί? Μα ξεχνούν που τα ιδιώματα της Αγίας Τριάδος διακρίνονται μόνο σε τρία πράγματα. Όταν λέμε ενότητα και τριάδα, διάκριση, υπάρχει διάκριση. Για να λέμε Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, υπάρχει μια διάκριση. Πού είναι η διάκριση? Ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ποια είναι τα διακρινόμενα μεγέθη? Έχουν τρία διακρινόμενα μεγέθη. Ο πατήρ υπάρχει αγεννήτος, ο Υιός υπάρχει γεννητός και το Άγιο Πνεύμα πορευτός. Είναι απλά πράγματα. Ποιος πορεύει το Άγιο Πνεύμα? Ο πατήρ. Δεν σημαίνει όταν κάνουμε τα πράγματα να είστε ίδιοι. Γι' αυτό και ο άνδρας με τη γυναίκα δεν είναι ίδιος. Δεν μπορεί να είναι ίδιος. Αλλά δεν πάβει να είναι πέρα από το ίσως. Δεν υπάρχει ισότητα σε αυτά τα στοιχεία. Ο καθένας έχει τα προσωπικά του χαρίσματα. Εδώ πέφτουν σε μια λάθος θεολογία μεν και καταλήγει να είναι αίρεσης. Όχι μόνο γιατί λένε αυτό που δεν λέει ο Χριστός. Καταλήγει να δικείται το Άγιο το Πνεύμα. Δηλαδή, αν ο πατήρ εκπορεύει το Άγιο το Πνεύμα, λένε και ο Υιός πρέπει να εκπορεύει. Τότε το Άγιο το Πνεύμα τι γίνεται? Πρέπει και αυτό να εκπορεύει τον αυτότητα από τον αυτό του. Βλέπετε τώρα τη λογική σύγχυση. Αν πρέπει όλοι να κάνουν τα πράγματα. Και μπλέκτηκαν τα πράγματα. Αν ο Υιός υπάρχει γεννητός λοιπόν εκ του πατρός, αν το γεννάει ο πατέρας, ξέρω πρέπει να γεννάει και εκείνος τον αυτό του. Μπλέκουν τα πράγματα τελείως θεολογία. Δεν θέλω να σκουράσουμε καταστάσεις ακινατισμού, Θωμάς ο Ακινάτης, λογικής αναλύσεως, αλλά πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Την τρομερή παγίδα. Που είναι αίρεση πια που αναιρεί τη ζωή μας. Δεν αφήνει να προβληθούν τα προσωπικά χαρίσματα του καθενός. Και ο καθένας να προσφέρει αγαπητικά μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς να θεωρούμε το ένα μεγαλύτερο από το άλλο. Τίποτε μεγαλύτερο από το άλλο. Η ενότητα είναι πολύ η σωστική ιστορία. Η αγάπη είναι η μεγάλη ιστορία. Άρα όταν πολεμούν αυτοί οι πατέρες, πολεμούν για την πράξη της ζωής μας. Αν επιβληθεί τέτοιο στοιχείο μέσα εδώ, ότι όλοι πρέπει να κάνουμε τα ίδια τα πράγματα, πάνε τα χαρίσματα περίπατο. Και μέσα στην Εκκλησία πού είναι τα χαρίσματα, πώς λειτουργούν τα χαρίσματα? Μπορεί το σώμα να είναι ίδιο, να είναι η σπλήνα ίδια με το στομάχι, η καρδιά με τα νεφρά. Όλα είναι πολύτιμα όργανα. Και λειτουργούν μέσα σε ένα σώμα. Αυτές οι απλές σκέψεις κάνουν τους πατέρες. Πέρα από τα κείμενα, αφού η γραφή ίδια το λέει. Το πνεύμα του Άγιον, ο παρά του πατρός εκπορεύεται. Τέρμα. Άλλο εκπορεύω και άλλο αποστέλω. Άλλο αποστέλω. Η Αγία Τριάδα αποστέλλεται για το πνεύμα σε όλο τον κόσμο. Και ο Υιός πια μετέχει σε αυτήν την αποστολή. Έμπλεξαν και τις λέξεις. Όπως είναι τα πράγματα όμως, δεν είναι μια ψυχρή θεολογία. Είναι θεολογία που έχει πράξει. Αυτό δεν το καταλάβανε αυτοί. Και έγιναν τότε αυτές οι πολεμικές διαμάχες και πάει απεσταλμένος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων εκεί στο Λέοντα τον Τρίτο για να ενημερώσει για την υπόθεση αυτή και για να του πει ότι πρέπει να διακηρύξει ο Πάπας την κοινή πίστη Ανατολής και Δύσους. Γιατί τέτοιο δόγμα δεν είχαμε στις Οικουμενικές Συνόδους. Γιατί η Οικουμενική Σύνοδη τότε ήταν πολύ κοντά πια. Βλέπετε, η 7η στο τέλος του 8ου αιώνος. Ήδη είμαστε ένα αιώνα, είμαστε πολύ κοντά. Κάτι τέτοιο αναλύθηκε, ελέγχθη κάτι τέτοιο για την τριαδολογία ποτέ? Ο Πατριάρχης τους ανέθεσε επίσης να ζητήσουν και την υλική βοήθεια της Εκκλησίας της Ρώμης για τους ναούς και τις μονές των Ιεροσολύμων. Επειδή υπήρχε πολύ βαριά φορολογία από τους Άραβες κατακτητές. Οι Άγιοι Ομολογητές όμως δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Βλέπετε, άλλη πρόθεση και άλλο προορισμός. Τώρα τι γίνεται εκεί, γιατί δεν φτάνουν στον προορισμό τους? Θα πείτε, μα για καλό έργο πήγαιναν. Πόσο Θεός δεν το επέτρεψε. Να βγάζουμε μέσα από τις κουβέντες μας κάποια ευθύνη που έχει ο Θεός. Μα πήγαινε καλό έργο. Γιατί να τους εμποδίσουν? Θα δούμε τώρα γιατί εμποδίστηκαν. Εάν κάτι δεν γίνει, σημαίνει θα γίνει κάτι καλύτερο. Αν δηλαδή ήθελα να πάω να ταΐσω κάποιον εκεί και βγήκε ένα εμπόδιο, ο Θεός αυτό το εμπόδιο που βγήκε δεν το βάλε εκείνος. Αυτό το εμπόδιο που βγήκε θα τα αξιοποιήσει με τέτοιον τρόπο να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι θα έκανα από εκείνο που πήγα να ταΐσω τον άλλο. Μπορεί, ξέρω εγώ, στον δρόμο να βλέπω, χάλασε ο δρόμος και υπάρχει κρεμός μπροστά μου. Δεν πάω το φαγητό. Θα σταθώ και να σκεφτώ
και μπορεί να βρει και ευκαιρία να ακούσει τον γονιτό ενό αρρώστου που πέθανε μέσα σε μια σπηλιά, ξέρω εγώ. Υποθέσεις κάνω τώρα. Δεν κάνει αυτό το κακό. Αλλά ότι δεν γίνει, παρόλο την επιδημία που έχουμε να γίνει, δεν τα αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά. Δεν λέμε εκεί σήμερα έτσι ήταν, δεν πειράζει, τελειώσαμε. Για να γίνει αυτό, παρόλο που δεν το βολεθός, κάτι άλλο πρέπει να βγει από εδώ μέσα. Ποτέ δεν θα χάνουμε την ευκαιρία να αξιοποιούμε και αυτό που δεν θα γινόταν αν γινόταν αλλιώς τα πράγματα. Άρα δεν χανόμαστε ποτέ δηλαδή. Όπου και να στραφούμε υπάρχει ένα άνοιγμα. Τι γίνεται τώρα στην πορεία αυτής της μικρής ομάδας που πάει για καλό λόγο στη Ρώμη. Σταμάτησα στην Κωνσταντινούπολη. Για να πάνε στη Ρώμη περνάνε πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Αν δεν θέλουν να κάνουν το ταξίδι το δύσκολο τότε με καράβια. Και με τον κίνδυνο πειρατιών και όλα τα σχετικά, υπάρχουν πατέρες που από πειρατείες έπεσαν στα χέρια εχμαλώτων αλλοφύλων και έμειναν εχμάλωτοι. Και 3 χρόνια. Ο Γρηγόρης ο Παλαμάς παραμένει φυλακή. Εχμάλωτος από μια πειρατεία. Ευκαιρία ήταν και αυτό τότε, να γνωρίσουν εκείνη την Ορθοδοξία. Δεν χάθηκε ευκαιρία, βλέπετε. Σταμάτησαν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη την εποχή που αυτοκράτορος ήταν ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος. Ο οποίος συμμετείχε στον χώρο των αιρέσεων και μόλις είχαν αναζωπυρώσει την αίρεση της Οικονομαχίας. Που είχε καταδικαστεί πριν από 20 χρόνια. Το 787 η 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια καταδικάστηκε την Οικονομαχία, αλλά η ιστορία δεν τέλειωσε τότε. Το 843 φαίνεται όταν πεθαίνει αυτοκράτορος Θεόφιλος, ο τελευταίος ουσιαστικά δυναμικός υποστηριχτής της Οικονομαχίας πεθαίνει, μετά υπήρχαν κι άλλοι. Γίνεται η Σύνοδος, βλέπετε, αλλά η Σύνοδος δεν έχει αστυνομία. Και έβγαλε μια απόφαση. Πώς θα επιβληθεί αυτή η απόφαση? Η Ορθοδοξία ποτέ δεν επικαλείται ένα κράτος για να εφαρμόσει αποφάσεις. Και θα ήταν τραγικό δηλαδή να ζητήσει στην Ορθοδοξία αστυνομικές δυνάμεις να εφαρμοστούν οι αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου. Ό,τι τραγικότερο θα ήταν. Βγάζει μια απόφαση. Ομολογεί την αλήθεια της πίστεως. Μια θριαμβευτική απόφαση. Τόσο θριαμβευτικά καμιά Σύνοδο δεν την γιορτάζουμε νομίζω. Όσο γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο θρίαμβο των εικόνων. Και άλλες τιμητικές είναι πολύ βαθιά θεολογία χαράστων, αλλά αυτό το γιορτάζουν πανηγυρικά και λέμε ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, που από εκεί ξεκινάει. Αλλά αυτός ο θρίαμβος δεν μπορεί να επιβληθεί με καμία δύναμη. Η Εκκλησία δεν είναι αστυνομία και θα ήταν τραγικό να ζητήσουμε τη συνδρομή του κράτους για να βοηθήσει στην καταστολή μιας ταραχής. Μα ποτέ δεν το θέλουμε. Γιατί η Ορθοδοξία όταν έχει αλήθειες δεν τις επιβάλλει δια της βίας. Εκεί βιώνει μάρτυρες ακόμη και μετά από την αναγνώριση της αλήθειας. Και έχουμε μάρτυρες ακριβώς αυτοί ειδικά. Σε αυτά τα 40 χρόνια, 787-843, πάνω από 40 χρόνια, συγγνώμη είναι, 50 χρόνια και είναι, ακριβώς όταν έχουν κατασταλεί οι θεολογικές έρηδες. Αλλά βλέπεις, η Οικουμενική Σύνοδος δεν επιβάλλει τίποτε. Διακηρύσσεται την αλήθεια Ορθοδόξος. Εν αληθεία, όλοι οι πατέρες το ομολόγησαν αυτό, εν ομοφωνία. Αν αρνείς αυτή την ομοφωνία των πατέρων που είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος, αρνείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη η προσωπική σου ευθύνη πια. Ο Μιχαήλ δεν δίστασε, πήγε εκεί στην πόλη, ξένος ήταν. Και μαθαίνει που γίνεται εδώ πέρα αυτός ο διωγμός. Δεν δίστασε να ελέγξει απροκάλυπτα τον ασεβή και σκληροκάρδιο ηγεμόνα. Διακηρύσσοντας ότι η τιμή των εικόνων είναι ομολογία της πίστεώς μας. Στην σάρκωση του Κυρίου Μόνης του Χριστού. Βλέπετε τι του είπε. Αν δεν δέχεστε τη σάρκωση μιας ιδέας πάνω στην αξίωλα, αυτό είναι μια εικόνα, αυτό είναι. Η σάρκωση μιας ιδέας που έχω εδώ στο νου μου, πάνω στην αξίωλα γίνεται ορατό. Η ιδέα μου γίνεται ορατή. Είναι, βλέπετε, ένα παράλληλο μέγεθος, αλλά είναι ουσιαστικό. Πώς οι ιδέες μου σαρκώνουν, όταν είναι πράξη. Αν εγώ αγαπώ και δεν δείχνω την αγάπη μου στην πράξη, δεν σαρκώθηκαν οι ιδέες μου. Ο Χριστός μας αγαπούσε και έγινε άνθρωπος και σάρκωσε την αγάπη του και έγινε άνθρωπος για μας και πέθανε για μας. Όλα τα ιδεολογικά συστήματα που δεν σαρκώνονται είναι ξεκρέμαστα. Και εκεί είναι η αποτυχία τους. Εκτός αν προσπαθήσουν να επιβληθούν δια της βίας. Είναι άλλη αποτυχία τους. Εν ελευθερία γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, η σάρκωση των εικόνων, η ιδέα του Χριστού, η ιδέα των Αγίων σε μια εικόνα, είναι μια σάρκωση ορατή. Το βλέπω γιατί είμαι άνθρωπος. Σας βάζω σε μια άλλη προοπτική του πράγματος. Και αυτό είπαν εκεί. Αλλά αυτό δεν ήταν κατανοητό από τον αυτοκράτορα και τους έριξε στη φυλακή. Στη λεγόμενη φυλακή της Φιάλης. Ήταν μια πολύ δύσκολη φυλακή. Έμειναν εκεί πολλοί, αρνούμενοι ακόμη να πάρουν και τροφή από τα χέρια των αιρετικών. Από Ανδρία αντιστάθηκαν στις προσπάθειες κάποιου Ιωάννου του Γραμματικού, μελλοντικού οικονομάχου πατριάρχου, να τους μεταστρέψει. Ήταν άνθρωπος καλός. Λέει, μην πεθάνετε τώρα εδώ πέρα από μια κουταμάρα. Από ένα εγωισμό. Δεν μπορούσε όμως. Αυτός συνεδείχθη μετά πατριάρχης των αιρετικών, βλέπετε. Ο Άγιος Μιχαήλ και Ιώβ έμειναν στη Φιάλη αρκετό καιρό. Οι άλλοι δύο εξορίστηκαν.
Μετά το θάνατο του λέοντος αυτού του πέμπτου του Αρμενίου, ανήλθε στο θρόνο Μιχαήλ ο Δεύτερος και επί των ημερών του, παρότι ήταν οικονομάχος, οι διώξεις κάπως κόπασαν. Υπάρχουν μεταλλαγές εδώ. Και στάλει μαζί με τον Ιώβ, τους διώξανε και τους πήγανε στην αιμονή του Ολύμπου, στη Βυθινία. Βλέπετε, τους κάνουν εξορία και πού τους πάνε. Πού τους πάνε τώρα. Σε ένα χώρο κάλους. Ο Όλυμπος Βυθινίας, περισσότερο θα το ξέρετε, ήταν, ας το πω έτσι, ένα άλλο Άγιον Όρος. Τι άλλο Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος ήταν ουσιαστικά. Ο Όλυμπος Βυθινίας βρίσκεται σήμερα στην περιοχή γύρω από την Προύσα. Αν πάρετε το τρένο από την Κωνσταντινούπολη 3 ώρες, ή με το καράβι 3 ώρες περίπου τώρα, φτάνετε στην Προύσα. Είναι στα παράλια περίπου μια περιοχή που καταλήγει σε παιδινά και έχει όρος πλάι, πολύ μεγάλο. Που είναι Όλυμπος λέγεται για αυτό το βουνό. Όλυμπος Βυθινίας. Και εκεί ήταν γεμάτα πασκηταριά και μοναστήρια. Πόσοι Άγιοι ασκήθηκαν εκεί, στον Όλυμπο της Βυθινίας. Και βλέπετε πάντα τους τιμωρήσει, ξωρία και πού τους πάει. Στον χώρο των ασκητών τους πάει. Τι μεγαλύτερο δηλαδή. Αν θέλω να τιμωρήσω τον ποντικό και το ρίξω μέσα στην κουζίνα με τα τυριά, τι καλύτερο δηλαδή. Δεν ρίξω εκεί πέρα που πρέπει να πάω δηλαδή. Βλέπετε πώς θα φέρνει ο Θεός. Και τι γίνεται εδώ. Και αυτοί ωφελούνται γιατί είναι σε ένα μοναστήρι πια οικείος χώρος, αλλά ωφελείται και ο τόπος εδώ. Που είναι Όλυμπος δηλαδή. Αποκτά δύο περισσότερους ασκητές ασκημένους βαθύτατας στην νηπτική θεολογία. Βλέπετε ο Θεός άλλα πράγματα επιτρέπει μέσα από τις δυσκολίες. Αρκεί να μην τα χάσουμε. Αρκεί να μην απογοητευτούμε. Αρκεί να μην διαμαρτυρηθούμε. Οι πάντες ωφελούνται και εμείς ωφελούμεθα και οι χώροι όπου διακόμεθα ωφελούμεθα. Και έχει και τη δυνατότητα να συγγράψει πολλά συγγράμματα και να στείλει επιστολές υπερασπιζόμενος στην Ορθόδοξη πίστη. Το 834 ανεβαίνει στον θρόνο ο Θεόφυλλας, αυτός ο ουσιαστικά ο δυνατός από τους τελευταίους διώκτες της Ορθοδοξίας λόγω των οικομαχιών, ο οποίος μαθαίνει για τον Μιχαήλ τον ομολογητή και λέει τι κάνατε, πού τον στείλατε αυτόν, αυτός έχει δράσει. Αυτός κάνει πιο δυνατά τα Ορθόδοξα μοναστήρια. Γρήγορα φέρει τον πίσω, μεγάλος αντίπαλος. Τώρα ακούστε, οι αυτοκράτορες με τις δυνάμεις, με τα όπλα, με τα χρήματα στα χέρια να φοβούνται ένα άσημο μοναχό που ήρθε από το Ιεροσόλυμα, ξένος ήτανε. Και αυτός γίνει το μεγάλο φόβος, το μεγάλο φόβητρο. Είναι αληθινός εδώ πέρα ο Θεόφυλλος, ο Αυτοκράτορος. Φοβάται εκεί, πρέπει να φοβάται. Σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει. Και είναι εδώ πέρα δυσδυτικός. Δηλαδή μέσα στην πονηριά τους οι άνθρωποι πιάνουν ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Λέει αυτή εδώ είναι ο αντίπαλος. Αυτός που έχει την αλήθεια και δεν έχει όπλα. Είναι ο φοβερός αντίπαλος. Και λέει βγάλτε την από εκεί. Εκεί κάνει μεγάλο κακό σε αυτό το χώρο ουσιαστικά. Και το φέρνει πίσω. Και το φέρνει πίσω στην Κωνσταντινούπολη και τον κλείνουν σε μια πιρότερη φυλακή από τη Φιάλη, στο Πρετόριο. Η φυλακή του Πρετορίου λεγόταν. Καμιά σχέση με το Πρετόριο των Ιεροσόλυμων, μην τα μπλέκετε. Όπου ο Άγιος έμεινε έγκλειστος επί 7 χρόνια. Σε συνθήκες απάνθρωπες. Σε πλήρη απομόνωση και σιωπή. Με αποτέλεσμα να πάθει κύφωση, όχι κόφωση, κύφωση, αυτή η σπονδυλική στήλη που χαλάει, και να χάσει σχεδόν ολότερα την όρασή του. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι υποτακτικοί του Θόδωρος και Θοφάνης, οι άλλοι, είχαν αντέξει αυτοί τους βασάνους και τα μαρτύρια, πήρε περισσότερο κουράγιο. Βλέπετε, ο ίδιος έδινε κουράγιο, παίρνει κουράγιο από τα μαθήματα μαρτύρια του και χάρηκε γιατί οτιδήποτε τους έκαναν ήταν προς καλό του. Και μάλιστα είναι το εξής, μέσα στα βασανιστήρια που τους επέβαλαν, χάρασαν το μέτωπό τους. Το χάρασαν το μέτωπό τους. Και χάρασαν πάνω τους κάποιους ιαμβικούς στίχους. Τιμωρία. Μερικοί Άγιοι λένε και γραπτή. Γραπτή, όταν λέει το Άγιο γραπτό, σημαίνει που τον τιμώρησαν γράφοντας κάτι πάνω του. Εδώ έγραψαν στο πρόσωπό τους κάτι. Και σκέφτηκε τότε ο Μιχαήλ ο ομολογητής ότι οι μαθητές του καταξιώθηκαν με μια τέτοια τιμωρία, γιατί τους χάραξαν το πρόσωπο για τον Χριστό. Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέει Αποκάλυψη, Αποκάλυψη 14:1. Ότι σαν τη διαστολή με το χάραγμα του θηρίου του Αντιχρίστου, οι πιστοί χαράσουν στο μέτωπό του στο όνομα του Θεού. Αυτοί είναι οι πιστοί. Έχουν τον Χριστό πάνω τους γραμμένο. Και λέει αυτό και γράφτηκε από το μαρτύριο είναι αυτό το γράψιμο. Τους καλείς το πρόσωπο, μην είναι πάντα έτσι. Τους καλείσαν το πρόσωπο, όπου και να πήγαινες πια και ελεύθερος να γινώσουν, σε βλέπω που ήσουν εδώ κατάδικος κάποτε. Δεν είχε απλώς ένα χαρτί που ήταν κατάδικος, ήταν χαραγμένο το πρόσωπό του. Ξέραν που ήταν αυτός κακοποιός. Και έμενε αυτό το σήμα. Και λέει αυτό το σήμα που τους χάραξαν όμως εκείνοι για τον Χριστό. Και θα ξέρουν όλοι από αυτοί για τον Χριστό ήταν γραμμένοι και σημαδεμένοι. Και χάρηκε πάρα πολύ. Όταν πέθανε ο Θεόφυλλος το 842, η σύζυγός του Θοδώρα και ο γιος του Μιχαήλ ο Τρίτος έθεσαν τέρμα στους δογμούς,
απελευθέρωσαν τους φυλακισμένους και επανέφεραν στην Κωνσταντινούπολη τους εξοριστέντες. Θέαμα όντως θαυμαστό ήταν να βλέπει κανείς όλους εκείνους τους αγίους ομολογητές της πίστεως, που ο καθένας τους έφερε τα σημεία του αγώνα και των μαρτυρίων πάνω του. Σχεδόν όλοι ήταν γραμμένοι και με ορατά σημάδια. Συγκεντρωμένος στην πόλη όπως η εκλεκτή της Άνω Ιερουσαλήμ, όλοι μαζί ήταν εκεί και ήταν μια πολύ πανηγυρική ημέρα. Αυτοί όλοι φύγαν από εκεί, ήταν άγιοι. Αυτοί δεν έκαναν πίσω για μια, ας το πω έτσι, ιδεολογία θα λέει κάποιος, για τις εικόνες. Και αδειάζουν οι φυλακές και αγιάζει η πόλη δηλαδή. Βγαίνουν άγιοι μέσα. Οι φυλακισμένοι αγιάζουν την πόλη πάλι. Πολλοί πρότειναν τότε να γίνει πατριάρχης ο Μιχαήλ. Αλλά ο ταπεινός μοναχός προτίμησε έτσι να μην κάνει τέτοιο γεγονός και έτσι του δίνουν ένα αξίωμα ο φίλος και μαθητής του Μεθόδιος, ο οποίος είχε υποστεί και αυτούς βαθάνους και εξορίες, και τοποθετείται από τον νέο πατριάρχη σύγγελος και ηγούμενος της μονής της χώρας. Του δίνει ένα αξίωμα, τον κάνει σύγγελο. Το αξίωμα, είπα πριν από λίγο, στην εκκλησία είναι προς βάρος. Πού τον κάνει, στη μονή της χώρας. Περίφημο μοναστήρι, μεγάλο μοναστήρι γνωστό για τους αγώνες του και τη διακονία του στον χώρο της Κωνσταντινούπολης. Μέχρι σήμερα είναι από τα μοναστήρια που τα επισκέπτεται κρατικά. Ο κλασικός τουρισμός τα επισκέπτεται η μονή της χώρας. Αλλά είναι, δεν καταλαβαίνει η ιστορία που κρύβει πίσω τη μονή της χώρας. Τον κάνει εκεί σύγγελο, ήταν πολύ κύριο χώρο δηλαδή, και τον κάνει σύγγελο, σημαίνει τα μοναστήρι. Βλέπετε, έχει μείνει σε εμάς σήμερα η λέξη πρώτο σύγγελο. Όλα αυτά είναι μοναστηριακά αξιώματα. Σύγγελο σημαίνει έχει δύο κελί. Δεν σημαίνει επειδή είσαι καλό παιδί να σε κάνω τώρα πρώτο σύγγελο επειδή έγινε επίσκοπο. Από πού τον μάθει, από κάποιο μοναστήρι, έχει κελί δηλαδή. Μένει σε κελί. Έχει κελί, μένει σε κελί. Πώς είναι πρώτο σύγγελο. Αφού δεν έχει κελί δηλαδή. Πώς θα είναι και πρώτο σύγγελο. Είναι τρελά πράγματα. Είναι ένα παιδί 25 χρόνων, το χειροτονίσει, τον βγάζει μετά αρχιμανδρίτη. Μα χωρίς μάντρα. Μπορεί να γίνει. Μάντρα, πρέπει να έχει μάντρα. Όχι μάντρα του σκύλου, δηλαδή μάντρα. Και γίνεσαι αρχηγός της μάντρας. Αφού δεν μάντρα δεν υπάρχει. Ούτε εσύ είσαι μαντρωμένος. Είσαι ελεύθερος σκοπευτής. Πώς είναι αρχιμανδρίτης. Όχι, είναι αλήθεια να μην τη λέμε τώρα. Τι σας είπα. Έχω όλο το δικαίωμα ορθοδόξους να κρίνω καταστάσεις. Αλλά πρόσωπα ποτέ. Δουλειά μου είναι να κρίνω τα πρόσωπα. Θα τα αξιολογήσει ο Θεός. Θα πείτε καλά, ωραία εσείς. Τώρα λες αρχιμαντήριτες, δεν είναι όλοι κακοί. Και άλλοι μπορούν να έχουν μάντρα. Πού ξέρω εγώ, πού ξέρετε εσείς τι κάνουν. Αλλά εγώ κρίνω τότε δεν μπορεί να είσαι αρχιμαντήριτες χωρίς μάντρα. Αν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι λάθος εκκλησιαστικά και μετά από ένα αρχιμαντήριτη θα βγει κάποιο σκάνδαλο. Ή από κανένα έγκαμο κληρικό που δεν έχει την ιδέα του ησυχασμού, ούτε αναδύθηκε από το σώμα της εκκλησίας μέσα και είναι αλεξιπτωτιστής από κάπου σε κάπου, θα βγει ένα σκάνδαλο. Έτσι βγαίνουν τα σκάνδαλα, νομίζετε. Αν έχουμε σοφία εκκλησιαστική, τα σκάνδαλα τα προλαβαίνουμε. Αν υπάρχει σοφία δηλαδή στους άνδρες του εκκλησιαστικούς, πάντα μπορούν να βγουν τα σκάνδαλα. Πάντα υπάρχει ο πειρασμός και η πτώση. Αλλά γιατί δεν προλάβουμε το δυνατό, αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό που πρέπει να το κάνουμε, που ξέρουμε ο άνθρωπος θα αλλάξει. Και ο Χριστός τον ίδιο τον διάλεξε και τον πρόδωσε. Αλλά να κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν διάλεξε ο Χριστός έναν προδότη, ένα ζηλωτή άνθρωπο διάλεξε τον Ιούδα. Που είχε ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ο Χριστός δεν ξέρει όλα βέβαια. Όλο τι ήθελε ο Χριστός να πάει να τον προδώσει. Ήθελε η παρουσία του Χριστού να το αλλάξει, γιατί τον παίρνει κοντά του. Αλλά είχε και ζήλο πάνω του. Αλλά να προλάβουμε ό,τι μπορούμε όμως να κάνουμε. Να μην λέμε έτσι τα πράγματα και τελειώσαμε. Όταν λοιπόν ξαναλέμε σκάνδαλα στην Εκκλησία, να μην ξεχάσουμε αυτό το σημείο. Κάπου ξεχάσαμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε, τη διακονία μας. Και μετά πια υπάρχει διαστροφή, σαν γεγονός και Άγιος, να ήταν, μπορεί να πάει να πέσει. Να κάνουμε την ευθύνη μας για τα πράγματα. Να δώσω στο παιδί μου το καλύτερό μου και μετά μπορεί να πάει να γίνει αλήτης. Εντάξει, εγώ να δώσω το καλύτερό μου όμως. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Και όχι να λέω δεν πειράζει, και ειδικά στον χώρο το εκκλησιαστικό, σκάνδαλα βγαίνουν από τέτοιες ξεχασμένες καταστάσεις. Μακάμα το ζήλο ο Μιχαήλ συγκέντρωσε γύρω του σιγά σιγά μοναχούς και το έκανε πολύ περήφανο το κοινόβιο εδώ της μονής χώρας. Και εκοιμήθη το 846 και τάφη στη μονή του μαζί με άλλους ομολογητές, τον Πατριάρχη Γερμανό και τον Άγιο Θόδωρο το Γραπτό. Τώρα σας ανέφερα τη ζωή αυτού του Αγίου, του αγνώστου Αγίου, του Μιχαήλ, του ομολογητού του Συγγέλου. Βλέπετε και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μια πορεία πολυπίκυλη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία ακριβώς ένας χώρος επικίνδυνος είναι. Όπου δεν κατανοήσεις το ήθος της, της άκρας ταπεινώσεως, της συγκαταβάσεως, που λειτουργεί όχι δημοσιογραφικά, όχι πολιτικά, είναι επικίνδυνος χώρος. Όλα μπορούμε να το μπλέξουμε. Έχει ξεκίνησε σήμερα και είπα. Μίλησα για την εκλογή του επερχομένου Αρχιεπισκόπου κτλ. Έκανα αναφορές σήμερα. Δεν τα έκανα τυχαία. Υπάρχει ένα άλλο ήθος εδώ πέρα μέσα. Και το τονίζω, δεν απαιτώ να το ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Ούτε οι πολιτικοί. Ούτε μπορώ να σας πω τι κριτικές θα κάνουν.
Εμείς να παίξουμε τις κριτικές τους. Εκείνοι μπορεί να βλέπουν λαγούς με πεταραχίδια, να βλέπουν κομματισμούς, να βλέπουν διαμάχες, να βλέπουν κόμματα, παρατάξεις στην εκκλησία μέσα. Εμείς δεν πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Το θωρώ άιθες να βγαίνει σε ιεράρχη να πει είμαι υποψήφιος. Είναι αντικανονικό. Δεν επιτρέπεται να του πει, δεν είναι πολιτική εδώ να πει εγώ είμαι υποψήφιος. Οι πολιτικοί το κάνουν. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Υποψήφοι είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι υποψήφοι κατά τους κανόνες μέσα της εκκλησίας μας, αλλά όπως το ζούμε στην Ελλάδα, κατά τον καταστατικό χάρτη της εκκλησίας Ελλάδος. Κανείς δεν μπορεί να πει εγώ είμαι υποψήφιος. Θα πει εγώ είμαι υποψήφιος δηλαδή. Κοιτάξτε και εμένα, εσύ ξέρουμε, εντάξει τι έγινε. Το θεωρώ άιθες. Δεν μπορούμε να παίζουμε εμείς αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Η πολιτική δεν το καταλαβαίνει αυτό. Λέει ποιοι είναι υποψήφοι. Ούτε οι δημοσιογράφοι το καταλαβαίνουν. Ποιοι είναι υποψήφοι. Μα όλοι. Οι ιεράρχες που έχουν τα νόμιμα δεδομένα κατά τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας Ελλάδος. Απάντησε. Ό,τι λέει. Δεν το αναλύσει τώρα το χάρτη. Άρα κάποιος να αναδεικνύεται. Δηλαδή ένας άγιος άνθρωπος που πρέπει να γίνει αρχιεπίσκοπος. Θα βγει ποτέ να πει εγώ είμαι υποψήφιος. Θα ήταν κοσμός δηλαδή. Θα πει είμαι υποψήφιος. Δεν μπορεί να υπάρχει την αγνώριση. Και ομάδες που σπυρώνονται γύρω από υποψηφίους. Για να έχουμε τα συμφέρον και ωφέλη, δηλαδή τι ήταν μαζί τους. Δηλαδή οι υπόλοιποι που δεν συμπληρώθηκαν γύρω τους δεν θα έχουν την καλή τύχη, δηλαδή. Να σου λέμε καλό μάτι ενός αρχιεπίσκοπος. Μην ξεκινήσουμε με τέτοιες κουταμάρες. Η Εκκλησία είναι μία αλήθεια. Και όλοι διακονούμε τον Χριστό και τους ανθρώπους. Το λαό του Θεού διακονούμε. Τα συμφέροντα διακονούμε. Η πολιτική έχει τα συμφέροντά της. Και θέλει τον αρχιεπίσκοπο που θα παίξει συμφέροντά της. Μα δεν γίνεται αυτό πράγμα. Εμείς το συμφέρον μας ποιο είναι, ο λαός μας. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Και ούτε μπορούμε να διχάσουμε το λόγο με πολιτικά σχήματα. Γι' αυτό ξεχάσετε τη δημοσιογραφία τι λέει, δεν ξέρει. Αφήστε τους πολιτικούς που δεν ξέρουν τι να κάνουμε. Εμείς τι θα κάνουμε όμως. Και δεν δεχόμαστε τέτοιες παρεμβάσεις πολιτικού τύπου. Να λειτουργεί στα Άγιο το Πνεύμα, όμορφα και ωραία. Και όλοι να είναι σιωπηλοί, εν ταπεινώσει και προσευχόμοι και να δεχτεί ο άνθρωπος της προσευχής και ο ταπεινούμενος. Όσο βιώνουν τέτοια πράγματα, ακόμη και τον αληθινό αγιασμένο άνθρωπο, δεν τον αναδείξουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα προβληθεί κάποιος, ούτε ποτέ θα φανεί, θα είναι χαμένο σε μια γωνιά. Και θα προσεύχεται για όλους μας. Έχουμε τέτοιο καθαρό μάτι. Αυτή είναι η ιστορία μεγάλη. Σας το λέω για να αποκτήσετε ένα άλλο κριτικό μάτι. Και να μην παραταξιάζεστε, να το πω έτσι. Αυτός, τι σημαίνει αυτός. Εφόσον είναι ιεράρχης, είναι κανονικοί και όλοι μπορούν να δεχθούν. Οι άλλωστε ήταν καθυρημένοι. Υπό αυτή την έννοια. Έγραψε μια εφημερίδα πριν να γίνει εκλογή, λέει να βγουν οι φάκελοι. Α, πολύ κακό πράγμα θα ήταν, υπάρχουν φάκελοι. Φταίει η Εκκλησία αν οι φάκελοι δεν ξεκαθαρίστηκαν. Όλοι έχουν κανονικά το δικαίωμα. Και δεν μπορεί να έρθει μια καινούρια περίοδο στην Εκκλησία και να λέμε κάντε κάθαρση. Τι πράγματα είναι αυτά. Η Εκκλησία είναι εκ προημίου μέσα στον χώρο της καθαρότητας του Αγίου Πνεύματος. Τι κάνει κάθαρση. Αλήθεια είναι το γεγονός. Αλλά μην καταλήξουμε εκεί. Πολλά τέτοια θα μπορούσαν να πω αξιοποιώντας τη ζωή του Αγίου Μιχαήλ του Συγγέλου, που ήταν άνδρος που έδρασε, βλέπετε, ησυχαστήσμεν μέσα στα δρόμενα της Εκκλησίας, μαρτυρώντας και φυλακιζόμενος. Βέβαια, περισσότερη ώρα αναλώθηκε στη ζωή του Αγίου Μιχαήλ του Συγγέλου, αλλά μπορώ να κάνω στα επόμενα περίπου 10 λεπτά, 10-12 λεπτά που μας έμειναν, αφού είμαστε στο Δεκέμβριο, μια σύντομη όμορφη αναφορά όμως, θα έλεγα που είναι χαριτωμένη, σε εκείνη την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, όπου γιορτάζουμε εμείς όλους τους προφήτες και τα λοιπά τους δίκαιους, και μάλιστα το συναξάρι της ημέρας εκείνης της Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα, που διαβάζουμε ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Τάδε, κρατά 20 λεπτά, αρχίζουμε από την Αδάμ. Λέμε ο Αδάμ και λέμε τα χαρακτηριστικά, το Τάδε, ο Σιφ, ο Νόε, οι πάντες. Προφήτες, γυναίκες, δίκαιοι, όχι άδικοι. Άπαντες μέσα εκεί είναι γραμμένοι. Από εκεί να επιλέξω μερικά ονόματα, είναι πάρα πολλά τα ονόματα, και να κάνω μια σύντομη αφορά σε αυτή λίγα λεπτά, που είναι χαρτωμένη αυτή η αναφορά και πολύ καλή προσέγγιση για τους Αγίους αυτούς. Φυσικά πρώτος στο κατάλογο των Αγίων είναι ο Αδάμ. Ο Αδάμ είναι Άγιος. Δηλαδή γι' αυτό δικαιωματικά μπορεί να βγάλει κάποιος το όνομα του Αδάμ στο παιδί του, ένα παιδί του ξέρω. Είναι Άγιος. Δηλαδή τι τον κάνει Άγιο θα πείτε αφού ήταν η αιτία της πτώσεως. Μην αξιολογείτε τον πρώτο και τον δεύτερο. Αν εκείνος το έκανε πρώτος και έφερε καταστροφή στο γένο του ανθρώπου, να πω ότι λένε πολύ, γιατί εμείς συνεχίζουμε την καταστροφή και δεν αναστρέφουμε την ιστορία. Αυτή η ιστορία. Αν κατηγορούμε τον Αδάμ που είναι αιτία της δυστυχίας του ανθρωπίνου γένους, γιατί εμείς τη συνεχίζουμε. Με την αμαρτία μας συνεχίζουμε. Ο Αδάμ λοιπόν που ήταν ο πρώτος άνθρωπος, λέει και ένα ανθρωπάριο πολύ ωραίο. Η Αγία Γραφή με λέει ότι όταν βγήκε από τον Παράδεισο κάθισε ανατολικά της Εδέμ. Ανατολικά της Εδέμ κάθισε. Και ένα ανθρωπάριο εκεί της Κυριακής της Τυρινής, Κυριακή πριν την Καθαρή Δευτέρα, λέει εκάθισε ένα Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και θρύνησε και έκλαψε. Ο Αδάμ συγκλονίστηκε με αυτό το γεγονός που έγινε. Της πτώσεως.
αυτός ο συγκλονισμός που περνάει πολύ απλά και λιτά περιγράφεται μέσα στη γραφή, υπάρχει συγκλονισμός. Δηλαδή, αυτό αξιοποιεί ο Χριστός και στην εικόνα της καθόδου στον Άδη που βγάζει πια όλους κολλασμένους έξω, βγάζει πρώτα τον Αδάμ. Και η Εκκλησία τον κάνει Άγιο. Τον Αδάμ. Το γενάρχη κατά το ανθρώπινο, το ανθρωπίνου γένους. Φυσικά, αυτονόητο είναι που Άγιος είναι ο δίκαιος Άβελ, γιος του Αδάμ. Πρώτο τέκνο των πρωτοπλάστων που φωνεύτηκε από τον Κάιν, τον αδερφό του. Δεν απλώ το ότι πει αδικοχαμένος, προσέξτε, ότι κάποιος τον σκότωσε. Με αυτόν τον τρόπο κατέστη ο Άβελ προτύπωσης του Χριστού του δικαίου. Που ο Χριστός ήταν και αυτός άδικο θύμα. Ήταν η προτύπωση του αδίκου θύματος ο Άβελ, που είναι ο Χριστός. Που έγινε θύμα αδίκως, τελείως. Βλέπετε μικρά λόγια ή κάτι πολύ ωραίο που σίγουρα δεν το ξέρετε. Έχετε ακούσει, ας πούμε, για τον Ενός. Όχι τον Ενόχ, τον Ενός. Δίκαιος. Ήτανε γιος του Σιθ. Ήτανε, βλέπετε, ο Άβελ που ήταν γιος του Αδάμ. Και ο Σιθ ήταν γιος του Αδάμ. Ο Ενός ήταν γιος του Σιθ. Άρα βλέπετε η γενεαλογία. Τι είναι αυτός ο Ενός? Τι έκανε? Αν ανοίξετε το κείμενο της Γενέσεως στο κεφάλαιο 4, στίχος 26, λέει το κείμενο εκεί ότι η εποχή που έζησε ο Ενός ήταν η εποχή που για πρώτη φορά οι άνθρωποι είπαν το Θεό Κύριο. Προσευχήθηκαν. Με πρωτοστάτη τον Ενός. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος που εστράφησε το Θεό, τον είπε Κύριο και προσευχήθηκε. Πολύ μεγάλο πράγμα. Θα τολμούσα να πω είναι ο ιδρυτής, αν το πω έτσι. Δεν θα έλεγα φευρέτης, δεν είναι καλή λέξη μεν, της προσευχής. Ανοίξτε σπίτι σας μετά, Γενέσεως 4:26. Και το λέει μάλιστα η εποχή, όλη η εποχή έμαθε να προσεύχεται δια του Ενός. Πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί όλη η ιστορία της προσευχής είναι η στάση της στροφής του ανθρώπου στο Θεό. Και πόσες φορές σας έχω πει εδώ πέρα, χωρίς αυτή τη στροφή και χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη προς το Θεό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά η εγγενίαση της προσευχής, ως στροφή του ανθρώπου, μπορεί να υπήρχε μια προσευχή ενδιάμεση. Δηλαδή να έβλεπες τον ήλιο, τη σελήνη και να έλεγες κάποιος δημιουργός υπάρχει. Καλά πάμε. Εδώ είναι η άμεση στροφή του ανθρώπου στο Θεό. Είναι η πρωτογενή στροφή. Όχι δια της εμέσου δημιουργίας, αλλά αμέσως. Είναι πολύ μεγάλη μορφή ο Ενός του έβλεπε, που ποιος ξέρει, άρα γιατί έκανε, ποιος το ήξερε. Φυσικά, ο γνωστός Νόε τιμάται πέρα από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι μεγάλη μορφή, εμπιστεύτηκε τον Θεό. Είναι προτυπώσα στην Εκκλησία. Η κυβωτός είναι η Εκκλησία, η οποία μέσα στον κυματισμό και στον κλειδονισμό της ζωής δεν χάνεται, μέσα στον τρικυμία. Και όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία δεν χάνεται. Και εφόσον ο Νόε δέχεται να λειτουργήσει την κυβωτό και δέχεται με πολύ τόλμη να περάσει δια του κατακλυσμού, είναι μια προτύπωση. Μια προετοιμασία της Εκκλησίας. Μεγάλη μορφή ο Νόε υπό αυτή την έννοια. Και πάρα πολλοί άλλοι δίκαιοι καταξιώνονται βασικά ως προτυπώσεις της ζωής του Χριστού. Θα μπορούσα να πω πολλά ονόματα, απλώς επέλεξα μερικά, όπως η γνωστή ιστορία, η πολύ γνωστή ιστορία του Ισάκ. Ο Ισάκ, που είναι αυτό το μοναδικό παιδί του Αβραάμ, που πάει να το θυσιάσει με εντολή του Θεού. Θα έλεγε κάποιος που είναι μια προτύπωση θυσίας. Αλλά είναι η ερμηνευτική προσέγγιση των πατέρων. Το έχω πει και άλλη φορά. Αλλά να το προσεγγίσω για λίγο, γιατί είπα είναι χαριτωμένες αυτές οι προσωπικότητες. Είναι η ιστορία του παιδιού που πάει να θυσιαστεί από τον πατέρα του, ο οποίος πατέρας του πονάει, το γέννησε με τόσο κόπο, αλλά τολμάει να το θυσιάσει γιατί το λέει ο Θεός. Και ποτέ άλλη φορά στην ιστορία ο Θεός δεν ζήτησε τέτοια τόλμη από κανέναν άνθρωπο. Μα ποτέ. Μόνο από τον Αβραάμ το ζήτησε. Και είναι ακραίο πράγμα. Μπορεί κάποιος να αναμετρηθεί και να πει: εγώ τι θα έκανα αν το λέει ο Θεός? Τι θα έκανα? Και αυτός το τολμάει. Παραμένει η ιστορία αυτή ένα πολύ μεγάλο μυστικό ουσιαστικά. Το γιατί ο Θεός. Μην πείτε ποτέ, είναι λάθος να πείτε ο Θεός δοκιμάζει την πίστη του. Είναι λάθος. Να καταλάβουμε ή να κατανοήσουμε ότι ο Θεός μας δοκιμάζει, αν είμαστε δυνατοί. Μα δεν είμαστε δυνατοί. Σκουπίδια είμαστε. Τι μας δοκιμάζει τότε? Θα ήταν αυτός δυνάστης, ο οποίος δοκιμάζει, αφού ξέρει τι είναι ο Αβραάμ, τον ξέρει. Το διέξοδο σε αυτή την τραγικότητα της αδυναμίας να ερμηνεύσει αυτό το αίτημα του Θεού. Το δίνει όχι πρωτογενός και άλλοι πατέρες να φέρονται,
αλλοκληρώνει τη θεολογία ολόκληρο ο Μάξιμος Ομολογητής. Που λέει αυτό που σας είπα και άλλες φορές, απλώς να το υπενθυμίσω. Κάνει ένα τολμηρό τόλμημα ερμηνευτικό που δεν είναι όμως τόλμημα, γιατί στηρίζεται πάνω στα κείμενα και τις γραφείς. Ξεκινάει ο Μάξιμος Ομολογητής από κάτι αυτονόητο. Και λέει, τι να εννοούμε όταν λέμε στο Πάτερ ημών, και άφεση μην το οφειλήματα ημώνος και μη σαφήμη τους οφειλέτης ημών. Τι λέμε στο Θεό? Θεέ μου, συγχώρεσέ μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Και άφεση μην, ως και εμείς αφήμη τους οφειλέτης ημών. Για να το σκεφτώ, λέει. Θεέ μου, συγχώρεσέ με, επειδή και εγώ συγχώρεσα τον άλλο. Α, για στάσου, για στάσου. Άρα, εγώ είμαι πρώτο, πρώτο που συγχωρώ, και ο Θεός με βλέπει και με μιμείται. Πιάστε αυτό το νόημα. Δεν λέει ο Θεός, όπως εγώ συγχωρώ, να συγχωρείτε κι εσείς. Τα λέει αυτό. Λέει το ανάποδο. Όπως εσείς συγχωρείτε, εγώ συγχωρώ. Βλέπετε, το λέμε κάθε μέρα το Πατέρ ημών και δεν το πιάνω αυτό. Και λες τότε για στάσου. Έρχεται ο Θεός να μιμηθεί. Και λέει ο Θεός, μπορεί εγώ να μην συγχωρήσω τώρα εσάς, αφού εσείς συγχωρείτε τους άλλους? Δεν γίνεται. Το κάνετε εσείς που συγχωρείτε, εγώ σαν Θεός. Λίγο ντροπή δεν έχω, ας το πω έτσι, αν επιτρέπετε. Να μην σας συγχωρήσω. Είναι απέραντη αγάπη του Θεού που κρύβει την αιτία από αυτούς, είναι αυτούς που συγχωρεί. Για να μην φανεί που είναι εκείνος τα πάντα, είναι τα πάντα. Και λέει, συγχωρείτε εσείς, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κατά ανάγκη, με το ζόρ θα συγχωρήσω. Εσείς το κάνετε, εγώ δεν το κάνω. Το κάνει το πλάσμα, το κάνει ο πλάστης. Παίρνει αυτή την έννοια θεολογική. Τη βιβλική έννοια. Ο Μάξιμος Ομολογητής και πάει παρακάτω. Και λέει, πολύ μεγάλο πράγμα έκανε ο Θεός. Έστειλε το γιο του πάνω στη γη να πεθάνει για μας, να μας σώσει. Λέει το Μάξιμος, μονολογεί ο Μάξιμος. Έκανε μεγάλο πράγμα. Μα, να το σκεφτούμε λίγο. Λες καλά, αφού έκανε μεγάλο πράγμα. Το γιο του έστειλε. Λέει, ξέρεις, αν ήμουν Θεός, θα σκεφτόμουν αλλιώτικα. Αν ήμουν Θεός, θα έλεγα, να στείλω το γιο μου να πεθάνει για εσάς. Και θα έλεγε ένας, Θεέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που το έκανες, ευχαριστώ. Θα έλεγα, μην μου λες ευχαριστώ. Πριν από μένα που είμαι Θεός, ένας άλλος το τόλμησε. Ο Αβραάμ. Μπορώ να μην το κάνω εγώ? Είναι δυνατό? Ντροπή μου, Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Απίθανο μυστήριο αυτή η ερμηνευτική προσέγγιση. Κατανοητό μεν και κατανόητο. Της απίθυνης αγάπης του Θεού και της ταπεινώσεώς του, που κρύβεται και πίσω από αυτά που έχει κάνει. Και κανείς δεν μπορεί να έχει αντιληφθεί, αλλά αυτός τι έχει κάνει. Και λέει, σταθείτε όχι. Ο Αβραάμ πρώτος το τόλμησε. Και εγώ μετά είπα, μπορώ εγώ να μην δώσω το γιο μου να θυσιαστεί για τον κόσμο, αφού το τόλμησε ο Αβραάμ? Όσο το καταλάβατε, το καταλάβατε. Και αν το καταλάβατε, κάτι θα πιάσετε πιθανώς από την κρυμμένη αγάπη και ταπείνωση του Θεού. Αλλά μπορεί να μπείτε στην πράξη. Σε μια κολλασμένη ζωή που ζούμε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προβάλλουμε αυτά που έχουμε και δεν έχουμε. Ακόμη και όταν τα κρύβουμε, προβάλλουμε πόσο κρυβόμαστε. Που πολύ δύσκολη είναι αυτή. Και εκεί είναι η ρίζα της μετανοίας μας. Η ρίζα της μετανοίας μας. Αν μπορούμε όχι απλώς να προβάλλουμε και να κρύβουμε αυτά που έχουμε και αυτά που φαίνονται. Αυτό δεν κάνω πολλές φορές. Ακόμη στα κρότα αυτά είναι οι διαχριστών σαλοί. Κάνουν τρέλες. Μέχρι βρίζουν τον κόσμο. Για να πούνε αυτή είναι η λύθη. Αυτή είναι αμαρτωλή. Η Εκκλησία έχει άλλο κοίταγμα, που ευτυχώς έχει αυτό το κοίταγμα, και αυτό δεν μπορεί να το πιάσει ένας δημοσιογράφος, ένας πολιτικός που έχουν κάποια μοντέλα αξιοπρέπειας. Μπορούμε να έχουμε τέτοια μοντέλα εμείς στη ζωή μας? Να μας πιάνουνε? Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να πει για μένα αυτός είναι ο καλύτερος που ψήφισε αρχιεπίσκοπος? Με ποια μοντέλα? Πώς τα αξιοποιήσει? Με τα δικά του μοντέλα. Μα ξέρει τα μοντέλα της Εκκλησίας? Δεν τα ξέρει. Άρα δεν μπορεί να πει τη γνώμη του υπεύθυνα, γιατί δεν ξέρει τι είναι Εκκλησία. Και ακόμη αν είναι στην Εκκλησία και την ξέρει, ξέρει την Εκκλησία που λειτουργεί? Είναι μέλος της Εκκλησίας που ζει για να αυτοπροβάλλεται και να προβάλλεται? Άλλη ιστορία μεγάλη είναι αυτή. Άρα στην Εκκλησία μέσα, ακόμη και η τρέλα καταξιώνεται, αρκεί να είναι ευλογημένη τρέλα, Αυτό το κρίνει ο πνευματικός, όχι ο καθένας που το παίζει τρελός. Και το μαζεύει καμιά φορά. Η Εκκλησία δεν έχει πάντα τρελούς έτσι για την τρέλα. Πάρα το λίγο το κάνει από εγωισμό, για να προβληθούν, για να πουλήσουν τρέλα. Αυτό το ανέχεται η Εκκλησία ως υπακοή που δίνεται απέναντι στο πνευματικό. Όχι έτσι ότι μου ήρθε η τρέλα και να το παίζει τρελός, να σας φτύνω στον δρόμο και σας βρίζω, για να κρύψω την αγιότητά μου. Αλλά η διαχριστόν σαλότητα ευλογημένη κρύβει μέσα αυτό το μυστήριο
της ακατανοήτου συλλήψεως της ερμηνευτικής αυτού του κειμένου της ζωής του Αβραάμ σε σχέση με τον Ισαάκ. Και ολοκληρώνοντας, έτσι να θυμηθώ και καμιά δυο μορφές ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη, ποιος μπορεί να ξεχάσει το Βοός που γεννήθηκε από τον Σαλμόν και τη Ραβ. Ποια ήταν η Ραβ? Προσέξτε, ήταν αλόφιλη, δεν έγινε στον Ισραήλ καμία σχέση, και όχι μόνο αλόφιλη, ότι χειρότερο τότε για τον Ισραήλ ήταν και παλακίδα, ήταν πόρνη. Και προσκολάται στον Ισραήλ για ένα λόγο. Αν διαβάσετε γραφή, όταν μπαίνει ο Ισραήλ στην Ιεριχώ, με τον τρόπο που μπήκε, αυτή βοήθησε τους Εβραίους να μπουν μέσα στην πόλη. Συνεργάστηκε μαζί της. Και την αγάπησαν, επειδή συνεργάστηκε. Λέει, γιατί αυτή να αγαπήσει τον Θεό που δεν ήξερε? Και την πήραν μαζί τους. Και αυτή λοιπόν, η πόρνη και αλόφιλη, παίρνει το σαλμό και γεννούν το Βοός. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός έδειξε ότι καλεί τους εθνικούς και τους αμαρτωλούς σωτηρία. Μνήμη Βοός, Ιού Σαλμών. Ο Βοός, μια βοσκή. Γεννήθηκε από πόρνη και από αλόφιλη. Και η Εκκλησία δέχεται και τους εθνικούς και τους αμαρτωλούς. Και όλες αυτές οι μορφές έχουν κάτι ωραίο να πούνε. Και να θυμηθώ, μνήμη ο Ζίου Βασιλέως, Ιούδα. Ζήτω το 781-740. Τι έκανε ο Ζίες? Και ήταν και βασιλιάς. Τι αξιόλογο έκανε? Ήτανε δίκαιος ενώπιον του Κυρίου. Λέει το συναξάρι του, ήταν ευθύς ενώπιον του Κυρίου. Μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν είναι αυτό αρκετό. Παρόλο που ήταν ευθύς και δίκαιος, επλήγε από λέπρα. Και έπασχε μέχρι το θάνατό του. Και δεν είπε ποτέ, εγώ δίκαιος να πάθω λέπρα, Θεέ μου? Γιατί το επέτρεψε σε μένα? Δεν το είπε. Και κατάστε, εμέσω των δικαίων, που οι Άγιοι για την Παλαιά Θήκη λέγονται δίκαιοι. Βλέπετε αυτό? Και τότε είσαι δίκαιος, δεν αρκεί δηλαδή. Βλέπετε, και στα κείμενα που διαβάζουμε πολλές φορές, βλέπετε Ζαχαρίας Ελισάβετ, γεννήτωρος του προδρόμου. Ήταν δίκαιοι, έκαναν τα πάντα του Θεού. Και λέει το κείμενο, δεν είχαν παιδιά. Για να λέγανε, γιατί εμείς, δίκαιο, τόσα χρόνια τα δώσαμε για σένα. Δεν υπάρχει γιατί εμείς. Είναι αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη στο Θεό. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε, κάνουμε κάτι για το Θεό δηλαδή? Και περιμένουμε ανταλλάγματα και πληρωμές? Τίποτα άλλο. Να βλέπετε και ο Βοός. Και να τελειώσω σε αυτό τον πανέμορφο κατάλογο που υπάρχει εδώ καταγεγραμμένο σε συναξάρια, με το Μανασί, βασιλέα του Ιούδα, Ιού Εζεκίου. Ο Μανασίς είναι βασιλέας του Ιούδα, είναι δύο κράτη, βλέπετε. Είναι το βόρειο και το νότιο κράτος. Είναι ο Ιούδας και πάνω βρίσκονται οι Σαμαρίτες πια, δύο κράτη έγιναν. Βρισκόμαστε στο 642. Ακούστε τι έκανε ο Μανασίς τώρα, άλλη ιστορία. Μιμήθηκε ο Μανασίς τις βρωμιές και ευδελιγμίες των εθνικών. Μαγείες, δολατρίες, δαιμονισμούς, τα πάντα, τα μύθια, ό,τι έκαναν οι εθνικοί. Και έτσι έρχονται εχθροί μέσα, λόγω της αποστασίας για το Θεό, έρχονται εχθροί και καταστρέφουν όλο τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ, τη ευλογία και του βασιλιά τους μάλιστα, κάναν τέτοια πράγματα. Μέσα στο ναό μάλιστα δεν έκαναν δολατρίες και μαγείες, στο ναό του Σολομώντος. Και μάλιστα κατέληξε τόσο πολύ να υπηρετεί τα είδωλα και το δαίμονα, για να κάνει μαγική τελετή, ας το πω σαν τα ολατρία, έριξε τα παιδιά του στη φωτιά. Ο Μανασίς, πρωτότυπος σατανολάτρης. Μπαίνουν οι Ασσύριοι μέσα στα Ιεροσόλυμα, έτσι γίνεται πάντοτε όταν υπάρχει καιρός αποστασίας. Δεν πάει να έχεις όπλας, δεν πάει να έχεις δύναμη, δεν πάει να έχεις μοιράς. Ό,τι να έχεις, έχεις δηλαδή. Πίστη δεν έχεις. Μπαίνουν οι Ασσύριοι και τους μεταφέρουν όλους στη Βαβυλώνα. Όπου από βασιλιάς γίνεται ούτε κλητήρας. Γίνεται φυλακισμένος. Και μέσα στον πόνο καταλαβαίνει το λάθος του και μετανοεί. Διαβάστε το βιβλίο, το δεύτερο παραλυπωμένο, β' παραλυπωμένο, που περιγράφει την ιστορία, όπου μέσα στη φυλακή καταλαβαίνει όλα τα λάθη του και ζητάει συγχώρηση για τις αμαρτίες του ο Μανασίς. Και συγχωρείται από τον Θεό. Και αναδεικνύεται ως Άγιος και δίκαιος. Η αγάπη της Εκκλησίας, Αυτοί οι δίκαιοι είναι πραγματικά συγκλονιστικές προσωπικότητες μέσα σε αυτές τις αντιφάσεις της ζωής τους. Έτσι είδα και λίγο από αυτά τα κείμενα που είναι πριν τα Χριστούγεννα με αυτούς Αγίους και Δικαίους, που όλα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν έχω και ώρα να τα αναλύσω όλα, σας τα έδωσα σαν ψήγματα. Και να ακούσω τα πιθανά ερωτήματά σας μετά από ό,τι σας είπα. Ορίστε. Βλέπετε ότι υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Μας λέει ότι ο Λέχη από την Εβραϊκά. Ένα πράγμα θα πω. Αυτή η εμπιστοσύνη στο Θεό. Ειδικά οι γυναίκες αυτών των προπατώρων,
Σάρα, Ρεβέκα και τα λοιπά, Ραχή. Έχουν μια απέραντη πιστοσύνη στο Θεό. Και η σειρά αυτών των γυναικών, πολλές από αυτές είναι πολλές άτεκνες, άγονες. Είναι μια σειρά ολόκληρη γυναικών. Η Σάρα τι ήταν. Και ό,τι έχουν και ό,τι δεν έχουν για την ατεκνία τους και τα παιδιά τους, τα αναφέρουν στο Θεό. Αυτά είναι τα πρόσωπα της εμπιστοσύνης στο Θεό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για τη Ρεβέκα. Αυτό προβάλλει η Εκκλησία περισσότερο. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτές οι γυναίκες. Και φυσικά περνάνε και στην ακολουθία του γάμου αυτά τα ονόματα αυτών των προβατόρων με τις γυναίκες τους. Ως πρότυπα συζυγίες και εμπιστοσύνη στο Θεό. Όχι ως πρότυπο ότι περνούσαν καλά, ήταν καλή γυναίκα, του έκανε καλό φαγητό, ξέρω εγώ, έπλυνε καλά τα ρούχα του. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, είναι πολύ εκτεταμένα στοιχεία, αλλά δώστε το στίγμα τι νομονά. Η βαθιά προς το Θεό εμπιστοσύνη. Να δείτε τα ονόματα των ζευγαριών που αναφέρουν στην ακολουθία του γάμου. Λίγο πριν από το στεφάνωμα, διαβάζουν τρεις ευχές συναπτές. Η δεύτερη ευχή που είναι μεγάλη, έχει τα ονόματα πρώτα-πρώτα αυτών των ζευγαριών, προβάλλει η Εκκλησία, και μετά προβάλλει ονόματα όπως λέει, όπως την Αγία Ελένη που βρήκε το Σταυρό. Όπως λέει το Δανιήλ στο Λάκκο των Λεόντων. Προβάλλει μαρτυρικά πρότυπα. Πρώτα τα ζευγάρια της βαθιάς του Θεού εμπιστοσύνης και δεύτερο το μαρτυρικό ήθος. Ότι εδώ ετοιμάσαι για ένα μαρτυρικό ήθος. Πρέπει να είσαι στο Λάκκο των Λεόντων και να μην κάνεις πίσω. Αυτά κάνω στην άρη του γάμου. Λέω τι λέει εδώ πέρα, Δανιήλ, που ήταν στο Λάκκο των Λεόντων. Μην έρθει καμιά να μου πει εδώ πέρα, φεύγω από εδώ. Δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό κάνω σεμινάριο γάμο. Ξηγούμε, παρακαλώ. Δεν μπορώ με τα άλλα λόγια. Δεν μπορώ και δεν μπορώ και τι θα γίνει. Λάθος κοίταξα, δεν τον είδα καλά, δεν τον γνώρισα καλά, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ τα είπα και όχι δεν είπε τα σχήρα μου, δεν δέχομαι κιχ. Γι' αυτό δεν λέει Εκκλησία. Αυτά σου πει τώρα του γάμου, δεν καταλαβαίνει τίποτα εκείνη ώρα. Πρέπει εκείνη ώρα να τα καταλάβει. Αλλά πού να καταλάβει. Υπάρχουν τα φώτα, οι φωτογράφοι, οι πεθερές, οι άλλες με τις ομπρέλες, με τις βεντάλιες. Χιλιδέμονες γύρω. Πού να καταλάβει εκείνη ώρα την Αγία Ελένη που βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, να καταλάβει τη Ρεβέκα και να καταλάβει το Δανείο στη Λάκκο των Λεόντων. Τραχαγύρευε δηλαδή. Άλλα πράγματα σκέφτεται αυτή. Ή την ταλαιπώρησε και πριν 5 ώρες η κομμότρια δηλαδή, σε βγάλει το κεφάλι έξω. Άντα έρχονται οι άνθρωποι τελείως αλαφιασμένοι για γάμο. Σκέπτομαι μετά τη δεξίωση, α, ιστορία, έχει πετάξει. Να τα πούμε πριν πρέπει δηλαδή. Να προλάβω κι εγώ, να κάνω κάτι δηλαδή. Δεν έχω άλλη λύση. Μετά κάνουμε πέρα, λέμε μπουρ, 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 μπουρ. Όλοι χαμογελάνε, χρυσογελάνε, μιλάνε, δεν ακούν τίποτε. Τελειώνουμε, λέμε διαφόρο και μπαίνουμε μέσα. Και λέμε τι κάνουμε τώρα, γάμο κάναμε. Το μυστήριο τελέσει, το Άγιο Πνεύμα κατέφυγε. Αλλά καταλάβουμε τίποτε από το Άγιο Πνεύμα ή βλασφημίσαμε το Άγιο Πνεύμα. Εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Και εγώ αυτό το παιχνίδι δεν το πέσω πια. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, να δουλειάζει από κάτω. Αλλά για τα παιδιά παντρεύονται έχω μια ευθύνη. Κάτι να πιάσει αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται αλλιώ. Και χίλιες προκαταλήψεις και χίλιες κουταμάρες γύρω από την ακολουθία του γάμου δηλαδή. Δεν πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα για αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα. Θέλει λίγο τόλμη, δεν πειράζει. Όλα θέλουν μια τόλμη. Μυστήριο κάνουμε. Επειδή μου πες για τη Ρεβέκα τώρα. Ορίστε. Πήγα μια τολμή και με κάποιο πράγμα που με απασχολεί. Έδωσα πολλά στη ζωή και πληρώθηκα με γνωσία και ευχαριστία. Σε αυτό το επίπεδο θα φτάσουμε. Τι πρέπει να αναρωτηθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους που δώσαμε και... Αυτό που έκανες δεν είναι χριστιανικό. Είσαι off-site. Είσαι off-site. Off-site λέει, σημαίνει, ξέρεις, off-site το ποδόσφαιρο, no, δεν είσαι off-site. Off-site, έξω από το γραμμή είσαι, off-site. Δεν είσαι μέσα στο κόλπο δηλαδή. Δεν είσαι αυτά που λέω, είσαι εκτός δηλαδή, είσαι off-site. Foul. Πώς να το πω, δηλαδή, μιλάω με τη γλώσσα ποδοσφαίρου, πώς να μιλήσεις, ξέρεις, baseball, πες να μιλήσεις, ορίστε. Δεν είναι της μόδας αυτό που λες, είναι... γι' αυτό μου λέει να μιλήσω με γυναικείο τρόπο, λέει. Κοίταξε, έκανες τόσο ό,τι έκανες, δεν ξέρω τι έκανες, και μετά σε πλήρωσαν και πόνεσες. Μα εδώ είναι η αποτυχία σου, που περίμενες να σε πληρώσουν και περίμενες να μην σε βρίσουν. Κάτι περίμενες, δεν είναι χριστιανισμός αυτός. Αυτό είναι εμπόριο, πας στον δώρο μου, δεν το κάνεις αυτό, εντάξει. Δεν είναι αυτό χριστιανισμός. Το κάνεις και περιμένεις και να σε βρίσουν και όλα τα περιμένεις. Και μόνο που λες, μα έκανα τόσα και εγώ εισέπραξα, αρέσουν εισπράττει τώρα, δεν έχεις αγάπη. Τι να κάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό λέω είσαι off-site. Δεν είναι της μόδας αυτό το πράγμα, είπα. Δεν είναι της μόδας. Δεν είναι trendy που λένε, έτσι. Εγώ τόσο καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω μεγάλο μυαλό. Εγώ αντιγράφω τις Αγίες εδώ, ορίστε. Πάτε να σας πω, ανέτρεψα με ένα σύζυγο που παντρεύτηκα στο εξωτερικό Ελληνά. Τέσσερα παιδιά. Αμεγάλωσα. Ήμουν πάντα του συλλομένη και στο Στεφάνι και στα παιδιά μου.
αυτός χωρίς να τους ακολουθεί, δρόμο πολύ άσχημο. Θα τα πεις στο πνευματικό σου, αλλά παρακαλώ, όχι ιστορίες live εδώ ζωντανά. Τα υπόλοιπα στο πνευματικό σου, να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Η απάντηση μου παραμένει. Όταν κάνω κάπου αγάπη, δεν περιμένω τίποτε. Ούτε να με παρατήσουν. Μακάρι να μην γίνει, αλλά δεν περιμένω τίποτε. Κοίταξε, αρκεί να είμαι σωστός. Ας πάρω γενικό παράδειγμα. Αν του έβαλα φωτιά το ανθρώπου και έφυγε, εντάξει. Μπας περιπτώσει. Είναι ζωντανή ιστορία, δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλη. Υπάρχει άλλο ερώτημα. Ορίστε. Βέβαια, ναι. 900 τόσα χρόνια. Πειράζει. Μετά κατέβηκαν. Και για να μην αμαρτάνουμε συνέχεια, κατέβηκαμε στα 70 περίπου. Ή να μην το κακό να θάνατο γέννηται. Γι' αυτό δεν ζούμε πολλά χρόνια. Όσο ζούμε, αμαρτάνουμε. Ορίστε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι το κακό με μεγαλώνει ακόμη τα λεφτά. Ακόμη στο πού είναι το πρόβλημα. Μα δεν είναι το πρόβλημα. Παναστήθηκε και αμαρτάνουμε. Δεν είναι το πρόβλημα. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Εμείς ζούμε συνέχεια μέσα στο θάνατο. Σαν πεθαμένοι κάθε μέρα. Ψάξτε τη ζωή μας, παρακαλώ. Ζούμε μέσα στο θάνατο. Ορίστε. Η Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα είναι ότι γιορτάζουμε όλους τους προπάτορες. Δίκαιοι και τα λοιπά όλα αυτά. Και πρώτον από όλους τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ όμως και η Εύα είναι και οι πρώτοι άνθρωποι που πάψαν να εμπιστεύονται το Θεό. Πώς μεθρεστάθηκε αυτή τους η εμπιστοσύνη και φτάσανε στο σημείο πρώτον το χέρι απέναντι. Τι σας είπα, δεν τα ανέλησα όλο. Δεν έκανα βιβλική θεολογία. Σας είπα περιστασιακά ότι εκάθισε ανατολικά της Εδέμ. Η ερμηνευτική του πατέρου συγκλονιστική ανατολικά της Εδέμ τι σημαίνει. Στάθηκε, δεν έφυγε από μακριά, κοίταζε την Εδέμ. Και μάλιστα η Ανατολή που είναι εκεί που βγαίνει ο ήλιος. Φως. Και έψαχνε το φως. Το λέει το κείμενο της γραφής. Κάθισε ανατολικά της Εδέμ, κάθισαν κοντά εκεί που βγαίνει το φως. Ψάχνοντας αυτό που έχασε. Γι' αυτό λέει μετά ο Μελωδός, λέει, έκλαψε απέναντι του παραδείσου, ερμηνεύοντας την παράδοση των πατέρων που θέλει το ανατολικά ως κοίταγμα μετανοίας. Πολύ επιτυχημένη εκείνη η ταινία που λέει Ανατολικά της Εδέμ, πιάνει το νόημα της υπογραφής, αν το έχετε δει, μια ταινία παλιά του James Dean. Τρεις ταινίες έκανε ο James Dean. Μια ήταν Ανατολικά της Εδέμ. Ακριβώς αυτό είναι. Ο σκηνοθέτης έπιασε το νόημα της γραφής και έδωσε τον τίτλο που έπρεπε. Και ήταν μια σύγχρονη ιστορία, Ένας πατέρας που δεν αγαπούσε το γιο του καθόλου. Με τίποτε, δεν το αγαπούσε με τίποτε. Με τίποτε. Και το κάνει το γιο του ρεμάλι. Και καταλήγει να καταλάβει στο τέλος την ώρα που πεθαίνει ο πατέρας και καταλαβαίνει το λάθος του. Και κοιτάζει πια Ανατολικά της Εδέμ και μετανιώνει. Βλέπεις, λέω πως και άνθρωποι που κάνουν τέχνη, ας πούμε, περνάνε μια βιβλική ερμηνεία μέσα από μια ταινία. Στο είπα έτσι, γιατί το θυμήθηκα τώρα. Αυτό είναι στο φως και δεν μπορεί να κλαίει, γιατί είναι το φως κοντά του να τέλει ο ήλιος και δεν μπορεί να το δει. Αυτό πιάνει οι πατέρες. Και η γραφή το λέει Ανατολικά της Εδέμ, θα μας έλεγε που κάθισε. Οδός δηλαδή Δαρδανελίων 6. Ό,τι λέει γραφή έχει λόγο που το λέει. Να δεις την ταινία του James Dean. Εγώ ήμουν φαν τότε. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ορίστε. Ότι η ακολουθία όπως γίνεται σήμερα στους ναούς επιβλήθηκε στα μοναστήρια στον κόσμο και έχει μια στροφή ατομοκεντρική. Και προτείνει αυτός την επιστροφή σε αυτό που ονομάζει ενωριακό ασματικό πληθυσμό, λέγοντας επειδή η Εκκλησία ότι λειτουργεί, το λειτουργεί διαχρονικά και το ζυμώνει, το κριτήριο της διαχρονικότητας διαζυμωτικών διαδικασιών είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι, πράγματι υπήρχαν όχι δύο διαφορετικά τυπικά, δύο παραλλαγές του λεγόμενου ασματικού και του μεταγενέστερου του μοναστηριακού τυπικού, όπου βρήκαν τα ρίσματα τους και τα δύο σε αυτό το συνδεσμό που έχουμε σήμερα, που είναι το μοναστηριακό τυπικό με στοιχεία ασματικών ακολουθιών. Είναι τύπος ακολουθιών. Παρέμενε η Εκκλησία το σώμα. Συμμετείχαν οι πιστοί. Τι νομίζεις, το ασματικό τυπικό χορευολό στη μέση, σαν τους Αφρικανούς. Αυτό σημαίνει συμμετοχή. Έψαλαν περισσότεροι. Οι τάξεις των ψαλτών που έψαλαν υπάρχουν από πρώτους αιώνες, υπάρχουν κανόνες. Πριν ακόμη να μιλάμε για ασματικό τυπικό. Είναι λάθος η τοποθέτηση. Είναι δύο τυπικά που η Εκκλησία έκανε συνδυασμό και επέλεξε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσέχει το λαό. Αλλά δεν ήταν θέμα συμμετοχής. Σας το είπα, οι ψάλτες, οι νεοκόροι, οι τάξεις, μετήχανε κατά τάξη. Ο καθένας έχει μια θέση μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία μας είναι ησυχαστική. Βάζει τον άλλο με λίγες κινήσεις να μπορεί να προσεύχεται. Αυτή είναι η ιστορία. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Ορίστε. Μιλήσατε για τους
λειτουργία του καλέ αντίληψη. Είναι τολμηρό να σκεφτώ ότι όλοι οι παλιοδευτικοί άνθρωποι εκφράζουν ένα λάθο στον Άδη και να μην το πίστεψαν. Βεβαίως. Κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και δεν τον θέλησαν όλοι. Αυτό σημαίνει κόλαση. Θα τον πίστεψαν για κάποιον από του. Όχι, όχι, δεν τον θέλησαν. Κόλαση σημαίνει να μην δέχεσαι την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό συγκατεβαίνει στον Άδη και δεν τον δέχονται. Γι' αυτό και η εικόνα τη καθόλου στον Άδη, στην Ανάσταση, έχει τον Χριστό. Βγάζει βασιλείς, δικαίως εγώ και ο πρόδρομος ήταν στον Άδη. Αδάμ Εύα τους βγάζει και κάτω στην εικόνα είναι κάτι, μένουν κάτω και μένουν έτσι. Ακίνητοι. Δεν σε θέλουμε, του λένε. Κάτω, δείτε την εικόνα τη καθόλου στον Άδη. Είναι ορθόδοξη εικόνα, όχι την Καρποστάλ. Χριστός βγαίνει με τη σημαία του Ολυμπιακού, όχι αυτή έτσι. Κάτι άλλο αν υπάρχει. Ορίστε. Διευκολύναμε γιατί σήμερα ο κόσμος μαστίζεται από ποιοτικές Έλληνες ως προς την οριζόντια κίνηση, δηλαδή την εργασία και την επιβίωση, που βέβαια αυτό είναι έργο της πολιτικής εξουσίας κυρίως. Μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε και να ταινίσουν τον ουρανό, δηλαδή να κινηθούν κάθετα ως προς τον Θεό. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπες, η απάντησή μου θα ήταν η εξής. Εμείς δεν απαιτούμε να καπελώσουμε καμιά πολιτική ιδεολογία με θεολογία. Δεν μιλάμε για καπέλωμα. Γιατί η θεολογία δεν είναι καπέλωμα ιδεολογίες. Είναι βιωτή. Ούτε μπορούμε να πούμε στην πολιτική ζωή και να απαιτούμε να μας πει θεολογικά πράγματα. Εφόσον δεν είναι καπέλωμα λοιπόν και δεν είναι ιδεολογία, εμείς θα επιθυμούσουμε τα πρόσωπα που μετέχουν σε αυτό το χώρο να ψαχτούν λίγο ευθές αλήθειες. Και αν γίνει στα πρόσωπα, επιμέρους πρόσωπα, διότι αυτή η θεολογία, θα ακούσουμε και άλλες φωνές. Δεν περιμένω ούτε απαιτώ να αλλάξουν τα συστήματα. Η Ορθοδοξία δεν αλλάζει συστήματα. Αλλάζει ανθρώπους. Και μέσα στα φθαρμένα συστήματα, τα χωρίς ελπίδα συστήματα, ακούγονται φωνές. Και βγαίνει ανάσα. Εμείς θέλουμε φωνές που κάτι από αυτά κατάλαβαν, τα εβίωσαν, εθεολόγησαν και θα ακούσουν φωνές. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μια ανάσα. Από οποιοδήποτε χώρο και να προέρχεται. Από οποιοδήποτε χώρο και να προέρχεται. Ανάσα. Και τα υπόλοιπα τα αφήνω στα χέρια του Χριστού μας. Αυτό σημαίνει η θεολογία που γίνεται ζήμωση στο πρόσωπο ενός ανθρώπου και αυτός μετά λειτουργεί ιερατικά. Αυτό το μεταδίδει παρακάτω και ο Θεός το κάνει ό,τι θέλει μετά. Κάνω τη λειτουργία το πρωί, μεταδίδω τη κοινωνία και ξέρω ο Θεός τι θα γίνει με τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Αλλά να κάνω αυτή τη λειτουργία. Εμείς δεν αλλάζουμε συστήματα κάθετα με επαναστάσεις. Αφήνουμε θεολογία στην καρδιά των ανθρώπων, ο ζήμωση ζωή. Αυτό θέλουμε εμείς. Αυτό δεν έγινε ο Λογκίνος. Έσπασε όλο το σύστημα της αυτοκρατορίας. Αντιστάθηκε με τον δικό του τρόπο. Τον ακολούθησαν κι άλλοι. Οι δύο στρατιώτες τι είναι, κι άλλοι είναι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα σε εμάς. Εκεί φοβήθηκε και ο Πιλάτος και ο Τιβέριος φοβήθηκαν. Ένα κατόνταργο φοβήθηκατε, τι φοβόσασταν δηλαδή. Το φοβήθηκαν. Την αλήθεια τη φοβούνται. Εκείνη η ιστορία μεγάλη. Άρα δεν κάνουμε μια πολιτική αλλαγή μαζική των συστημάτων. Μιλάμε μυθολογία, για ένα πρόσωπο μιλάμε πάντοτε. Αυτό πάντοτε συνέβη στην ζωή της Εκκλησίας μας. Άλλο τίποτα δεν υπάρχει. Ορίστε. Σε κάποιο γνώσο, έτσι σκέφτηκα το νερό μου και λίγο τις προσφορές που έκαναν ο Άβα και ο Κάιν πριν τον Εκκλησίο. Ο Άβα ήταν ο σκότς που είχε προσέφερε από τα γεννήματά του και άλλος ήταν γεγός και προσέφερε. Αυτό δεν ήταν, ας πούμε, προσοχή, δεν ήταν το πρώτο θυσιαστήριο. Τι σας είπα, παπεκάλεσαν για πρώτη φορά το Θεό Κύριο. Αυτό λέει η γραφή. Αυτό λέει η γραφή. Έκανε μια θυσία, μια αναφορά, μια προσφορά. Απεκάλεσε Κύριο που είναι το κεντρικό σημείο της προσευχής. Όπως αποκαλούσαν οι τυφλοί, ας πούμε. Τυφλοί, ξέρω εγώ, που βλέπει ο Χριστός μπροστά του. Κύριε, Δαβίδ και τα λοιπά. Αναφορές έτσι υπάρχουν. Που είναι, λένε οι πατέρες, πρωτογενής προσευχή. Πάντως το κείμενο άνοιξε το 426 της Γενέσεως να το δεις το πρωτότυπο κείμενο. Τι κάνει και λέει, είναι η εποχή που για πρώτη φορά οι άνθρωποι αποκαλούν το Θεό Κύριο. Λέει Κύριο. Γιατί το Θεό τον λένε με τέσσερα όνοματα Εβραίοι. Θα σταθούμε να τον λένε Σαββάη, Αντωνάη, Γιαχωβάη. Εκεί στέκεσαι. Πάμε στην ευρολογία τώρα. Και οι πατέρες ερμηνευτές αυτό πιάνουν. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι ξέρουν το Θεό, τη δύναμή του. Ξέρουν που από αυτόν έφυγαν. Το λένε τώρα Κύριο, λέει. Άνοιξε 4:26. Τι άλλο να κάνουμε τώρα. Αρνηθώ το κείμενο. Μ' αρέσει έτσι είναι. Να μείνουμε εδώ λοιπόν και να είστε ευλογημένοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.